Κυρίες και κύριοι, γεια σας, γεια σας ακόμα μια φορά. Είμαστε εδώ, είμαστε στον Κρήτη 87,5, σε αυτή τη φιλόξενη συχνότητα στην Αθήνα. Ακουγόμαστε σε όλη την Κρήτη, ακουγόμαστε στη Γερμανία από το Ετσεβέλε, ακουγόμαστε στην Αυστραλία από το Ράδιο Γέφυρα. Τι άλλο θέλετε, διαδικριακά μας πιάνετε, Ερτζιανά μα μας πιάνετε. Είναι η εκπομπή αρχείων πολιτισμού με τον Γιώργο Λεκάκη. Και σήμερα το θέμα μα δεν έχει τίτλο, Μάλλον με τον καλεσμένο που έχω δεν μπορώ να του βάλω ούτε τίτλο, ούτε ταμπέλες, ούτε προσδιορισμούς. Είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, αϊκίνητος, γύρω από το πνεύμα, γύρω από το νόμο, γύρω από την δικαιοσύνη. Αγαπάει το δίκαιο και θα κάνει τα πάντα για αυτό. Ε... Δεν ξέρω πώς να το συστήσω γιατί εγώ το ξέρω από τις πολλές πλευρές του. Θα πω απλά όμως το όνομά του. Είναι ο φίλος μου, ο δικηγόρος για εσάς, πιο γνωστός και πρώην ο Βασίλης ο Καπερνάρος. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Γιώργο. Καλά είσαι. Είμαι καλά και είμαι καλύτερα γιατί είμαι χαρούμενος που είμαι στο στέκι σου εδώ. <laughs> και με... αισθάνομαι χαρά. Έφυγα από το γραφείο τώρα και είναι ένα διαφορετικό κόσμο. <laughs> και δηλώνω ότι αισθάνομαι καλύτερα από ό,τι ήμουν στο γραφείο μου. Δεν μου λε, τι κόσμο είναι το, 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 το δικηγορικό γραφείο, τι κόσμο είναι, τι, για περιέγραψε μου, μπαίνει ο κόσμο με προβλήματα, με θέματα, μαι, με άγχη, με. Ναι, με προβλήματα. Με προβλήματα. Ε. Προβλήματα με την πρόχειρη έννοια. Πρόβλημα θεωρώ ότι είναι ο θάνατο και η ανίατη αρρώστια. Mm -hmm. Όλα τα άλλα είναι θέματα και μπορούν να λυθούν. Είτε μεταξύ μα, αν έχουμε διαφορά, είτε εάν συμφωνήσουμε, να τη λύσουμε στα δικαστήρια. Δηλαδή, εννοεί ή εξοδικαστικά Εννοεί ή εξωδικαστικά ή δικαστικά. Ακριβώ. Τα ποινικά είναι, θε δεν θε, οδηγήσει στο ποινικό δικαστήριο. Ε, είναι ο κόσμο που θέλει να λύσει το πρόβλημά του και δεν μπορεί μόνο του. Έτσι ναι. προσφεύγει στο δικαστήριο με το... και μαζί με το δικηγόρο του να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ναι. Να λύσουν το θέμα που τον απασχολεί. Ναι. Τι γίνεται με το... Εγώ ή μπορεί να πάει σαν γεωργογραφείο. Όλο ο κόσμο. Τι γίνεται όμω με τον τρελό που είναι δικομανή και σου έρχεται και σου ξανάρχεται. Να η γειτόνισσα μου ήρξε το κουβά, να πάρκαρο άλλο στη θέση μου, να αυτό και μετά ναι. από ένα μήνα ξανά και ξανά. Ναι, με είναι αυτόν τον πελάτη. ναι. ε, εντάξει, ε, το να αποφεύγεις. τον αποφεύγει. Τον αποφεύγει. Του δείχνει ότι πρέπει να μην σε ξανανοχλήσει. Άλλωστε τώρα με τον τελευταίο νόμο, οι αμμονική και οι δικομανή θα τιμωρούνται. Δηλαδή. Ε, αν κάνει μηνύσει συνεχώ και απασχολεί ένα μέρο του, το, του, συστήματος. του κράτου. Ναι. Έτσι. Ε, και χωρί λόγο, θα, θα τιμωρήσει. Αυτό το για ψηλού πείδημα που λέμε. Αυτό το για ψηλού πείδημα. Ποιο το ορίζει όμω. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Γιατί με συνέχισε και μου το λε ψηλού πείδημα. Ε, κοίταξε, μία, δύο, τρει φορέ, όταν αρχιοθετούνται οι μηνύσει σου, δημιουργεί ένα προηγούμενο αρνητικό. Α. Οπότε με το νέο νόμο δεν ξέρω τώρα πώ θα τηρηθεί αυτό. Καταρχά, θα ακριβένει η απονομή δικαιοσύνη επαναφέρουν το 100 ευρώ ω κάθε, ως παράβολο για κάθε μήνυση που καταθέτεις. Μάλιστα. Και αν λοιπόν ο εισαγγελέα που ελέγχει τις μηνύσεις Δεχθεί. για ασκήσει δίωξη ή να διατάξει προκαταρτική εξέταση ή να τις αρχιοθετήσει αρχιοθετώντας μία μήνυση του Γιώργου του Λεκάκη εναντίον του Βασίλη του Καπερνάρου ξανά ο Λεκάκης εναντίον του Καπερνάρου ξανά του λέει Ελλάδο κύριε πληρώνε να με αποσχολείς Μάλιστα. Ε, δύσκολο πράγμα να το ορίσει τι είναι. Ναι, θα το ορίσω όμω τώρα. Ακόμα είμαι τώρα. Θα μπει στη διαβούλευση. Νομοσχέδιο είναι. Ε, θα δούμε πώ θα γίνει, αλλά χρειάζεται αυτό. Ναι. Χρειάζεται γιατί. Και για αυτό που είπα, για του τρελού που ναι, είπα. Ε. Φεύγει, αφαιρεί, ναι. Αφαιρεί εντό εισαγωγικών. Μπορεί να είναι και εκτό εισαγωγικών. Αλλά αφαιρεί πολύ ήλιο, πολύ χρόνο από αρμόδια όργανα να ασχολούνται με επανειλημμένε ε, εκδοχέ αιμονή. Τρα το, οποίο σύστημα όμως ήδη είναι βραδιφλεγές, βραδίπορή, πολύ, πολύ αργά, που θέλουν να αποφύγουν σαχελώνα. ακριβώς και ένας λόγος που θέλουν να αποφύγουν κάνοντας εισάγοντας αυτό το νομοσχέδιο για να γίνει νόμος είναι και αυτό που λες διότι δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχουμε αργή δικαιοσύνη το πιο κακό είναι να έχουμε και κακή ποιότητα απονομής δικαιοσύνη. Εδώ θα ήθελα να σε Έτσι, πάω. Να έχουμε, κακ... να, έχουμε κακή ποιότητα απόφαση. απόφασης. Και όταν πιέζεις με πολύ φόρτο και πολλή δουλειά το δικαστή, και όταν του αφαιρεί ακόμα και χρόνο από την ζωή του, την προσωπική του, την οικογενειακή του, που συνήθω συμβαίνει, αυτό έχει επίπτωση στην ποιότητα τη υποέκδοση απόφαση. Οπότε θέλουν και αυτοί να χαλαρώσουν, θέλουν και αυτοί να έχουν το χρόνο του, θέλουν και αυτοί να έχουν ε, την γνώση να κάτσουν να μελετήσουν, να, 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 και θέλουν και να βγάλουν το χρόνο να βγάλουν την απόφαση στο χρόνο που πρέπει. Ποιο είναι ο χρόνο που πρέπει, Για σένα, δηλαδή, α πούμε, όταν γίνεται μια δίκη και τελειώνει, μετά από πόσο καιρό πρέπει να βγαίνει μια απόφαση. Λογικά. Δυστυχώ αργούν με γνώμονα το Συμβούλιο Επικρατεία. Εκεί είναι τα. τα μεγάλα θέματα. τα, τα ρεκόρ. Τα ρεκόρ, δηλαδή, τι το... δαπάνε του χρόνου περιμένοντα αγωγε... αποφάσεις. Στα διοικητικά δικαστήρια αργούν πολύ περισσότερο. Ε, αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί γιατί είναι μάστιγα. Έχει γίνει πλέον μάστιγα. Έχουμε χιλιάδες υποθέσεις ποινικών υποθέσεων όπου εκκρεμούν ε, στα ποινικά δικαστήρια σε πρώτο βαθμό αδίκαστες υποθέσεις οι οποίες ξεπερνούν τις 6.500 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει καταπονηθεί το σύστημα και όλοι είναι κατα... είμαστε καταπονημένοι για κυρίως οι δικαστές. Είσαι Αυτό πώ μπορεί να γίνει με περισσότερε αίθουσε. Δεν μπορούσαμε να προσλάβουμε από... τότε, γιατί λένε, μα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά. Mm -hmm. Λέει. Mm -hmm. ε, τα άλλα. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, να το διορθώσω, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο σύστημα έχει η Φιλανδία, η Νορβή, οι, Σκανδιναβικέ χώρε. Δεν είμαστε Μεσόγειο. Είμαστε, πώ το λένε, <laughs> Έχουμε άλλη φιλοσοφία, άλλε αντιλήψει. Οι άλλοι είναι ψυχροί. Και δεν έχουν και διαφορέ μεταξύ του, γιατί είναι τακτοποιημένα. Έχουν κράτη τα οποία δουλεύουν σαν ελβετικό ρολόι. Δεν έχει. Πόσο, πόσα χρόνια, πόσο κράτησε, όχι, είχε μήνε το 18, πότε ήταν, ή νωρίτερα, που το Βέλγιο έκανε 240 ημέρε για να φτιάξει κυβέρνηση. Ναι, 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 που είχε μείνει χωρί κυβέρνηση. Το Βέλγιο είχε, δεν είχε κυβέρνηση. Και λειτουργούσε σαν ελβετικό ρολόι. Και το κράτο δεν τρούσε. Κρατική μηχανή δούλευε σαν ελβετικό ρολόι. Θα... Σκέπτεσαι στην Ελλάδα Μπορείς να το φανταστείτε. 250 στην Ελλάδα. μέρες χωρί κυβέρνηση. Κι και... 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 όμω υπάρχει μια τρομοκρατία, υπήρχε μια τρομοκρατία λίγο πριν τι εκλογέ. Θα μείνουμε κυβέρνητοι, και... τι θα... θέλετε, να πηγαίνουμε συνεχέ εκλογέ, δεν θα λειτουργούμε, θα λειτουργεί ναι, Εδώ μιλάμε για κυβερνησία κυριολεκτικά. Δεν είχαν σχηματίσει κυβέρνηση. Συνέχεια στι διαπραγματεύσει πώ θα φτιάξουν κυβέρνηση. το, η πρωτεύουσα, η Βρυξέλλη, πρωτεύουσα τη Ευρώπη. Το κράτο, λοιπόν, του Παλαικείου δούλευε. Ρολόι. Σαν ρολόι. Λοιπόν, ε, εδώ δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Και γι' αυτό πρέπει να προσαρμοστούμε στην ελληνική πραγματικότητα. Με όποιου τρόπου μπορούμε να προσαρμοστούμε και να πούμε, ξέρετε, ναι, μεν λέτε αυτά. Και πολλέ φορέ δεν τα επιβάλλετε. Αλλά εδώ είναι μπαρκάνια, δεν είναι επεξεγελά. Διότι. πω ένα παράδειγμα. Έχουμε χρόνο. Εγώ, όσο θέλει. Λοιπόν, ε. Θυμάσαι έναν ανατρεπτικό τον χαρακτηρίσω έτσι, τον Αντρέι Μπρέμπερικ που είχε σκοτώσει 70 άτομα mm -hmm. στην, ε, στην Ορβηγία mm -hmm. και έβαλε και στην κεντρική πλατεία που είναι το, κυβερνη, το κυβερνητικό κτίριο του Όσλο, έβαλε ε, δυναμίτες, τίναξε όλη την πλατεία mm -hmm. σκότωσε άλλα 10 άτομα, έχουμε 72 και 10, 82 άτομα σημειωτέων ότι κάθε άτομο το σημάδευε και το σκότωνε, δεν είναι με μία κίνηση, ναι. με ένα αυτόματο Γενικά, να σκοτώσει έτσι, έτσι, αέρα βαράω, ναι, έτσι να έχουμε μία ποινή, κάθε φόνο και μία ποινή. Όταν λοιπόν ήρθε η ερώτηση του δικαστηρίου, οι δικηγόροι του Αντρέι Μπρέβερικ είχαν, έκαναν τα πάντα για να μην βγει ο πελάτη του άρρωστο, να μην βγει ο πελάτη του ψυχοπαθή. Γιατί? Διότι εάν χαρακτηριζόταν ω ψυχοπαθή, ο πελάτη του θα πέθαινε στο ψυχιατρίο. Mm -hmm. Η ανωτάτη ποινή όμω στο νορβηγικό κράτο είναι 21 έτη. Ήταν 30 ετών, στα 21 θα βγει. Γι' αυτό και οι δικηγόροι του ήθελαν να, να πούν, να αποδείξουν ότι έχει σώα φρένα και το έκανα συνειδητά. Του άρασε και του σκότωσε. Το αποφάσισε. Αυτό. Και το, το αποφάσισε και το εκτέλεσε. Αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Έλατε. Αυτό μας πουλάνε πάνω ως προηγμένη δικαιοσύνη. Σημειωτέων οι φυλακές που είναι ο Μπρέβερ ή δεν έχουν κάγκελα. Στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη του κρατουμένου και του φύλακα. Χωρίς κάγγελα. Έχουν αίθουσε που άμα θέλει μαθαίνει ε, μουσικό όργανο. Ή ό,τι άλλο θέλει. Με ό,τι όργανο θέλει. Και λοιπά, ναι. Να ζωγραφίσει. Να συγγράφει. Και ιδιαίτερο δωμάτιο να δέχεται τον άντρα του, τη γυναίκα του και τα δύο μαζί. Αυτό είναι οι φυλακέ του της uh, Νορβηγίας, όπου φιλοξενείται ο Μπρέβερικ με τόσα, με δεκάδες σκοτωμένους, με δεκάδες θύματα. Εδώ, αυτοί οι μοντερνισμοί πάνω σε τέτοια ζητήματα, πώς σε βρίσκουν εσένα, σε βρίσκουν απέναντι, σε βρίσκουν σκεπτικά. Φυσικά. Φυσικά απέναντι. Φυσικά απέναντι. Όχι ω προ το να κάνει ο κρατούμενο να κάνει τι ανασχολίε αυτέ, να ασχοληθεί με αυτά. Όχι, όχι αν δεν Και ασφαλώ να είναι καλύτερε συνθήκε στη φυλακή. Δεν μπορεί να είσαι στον Κορυδαλό, να είναι μια φυλακή η οποία κατασκευάστηκε για γύρω στα 600-650 άτομα και κάποια στιγμή βρέθηκε με 2.500. Δεν είναι δυνατόν ο όγκο να είναι ε, του κάθε κελιού να είναι να, ε, ε, φτιαγμένο για να φιλοξενήσει ένα άτομο. Εάν δεύτερο, κάτω από προποθέσει χρόνου και συνθήκων, και αν είναι μεγάλο το κελί, αλλά συνήθω, ενώ πρέπει να φιλοξενήσει ένα φιλοξενή τέσσερι, και να βλέπει τον άλλον κρατούμενο ο οποίο κάνει την ανάγκη του, είναι κάθε κελί για ένα άτομο. Πώ βάζεις τέσσερα μέσα. Αυτέ είναι οι συνθήκε των αλλά, Βαλκανίων. Πολλοί από αυτού μετά, κυρίω αλλοδαποί, προσφεύγουν, ε, στέλνουν την λοιπόν, Ελλάδα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, το ξέρει αυτό, έτσι. Πρέπει να για γίνει όλα ο μέσο όρο, γιατί σε κάθε κοινωνία, μας εκφράζουν σαν ε, κοινωνία όλες αυτές οι δομές και οι υποδομές κράτους. Εάν αγγίζομαι τον πολιτισμό ή όχι. Και ο πολιτισμός δεν είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, γιατί ξέραμε με τι γίνεται. Ο πολιτισμός όπως τον εννοούσαμε εμείς από τους αρχαίους, αρχαίους ημών προγόνους. Mm -hmm. Ξέραμε τι σημαίνει πολιτισμός. Τον πολιτισμό εμεί τον βγάλαμε, τη δημοκρατία εμεί την βγάλαμε. Και τους νόμους, όλα αυτά, του νόμου και όλα, όλα, σύνταγμα. όλα είναι από εμά. Γι' αυτό και παντού δεν υπάρχει ευρωπαϊκή γλώσσα να μην έχει ένα σωρό λέξεις ελληνικές. Ναι, και αν ζητάγαμε πνευματικά λοιπόν, δικαιώματα για Άρα, άρα εξαρτάται εξατάτε από εμά τους ίδιου πώς θα φτιάξουμε το, το σπίτι που μένουμε και τις προϋποθέσεις της διαφίωσής μας. Υπάρχει διάθεση γι' αυτό όμως. Μακάρι να υπήρχε και μακάρι να υπάρξει στους ικανούς πολιτικούς. Έχουμε ικανούς πολιτικούς. Μα τώρα με πας στο άλλο σου. Ποτάρι, Έχουμε αποφασισμένους. Έχουμε αποφασιστικούς και αποφασισμένους. Βολεύονται δηλαδή κάποιοι με όλο αυτό το, με όλο αυτό το, κα, το κατάντημα, βολεύονται κάποιοι. Και δεν το, το ανακοινούν, ρε παιδί μου, δεν θέλουν να το φτιάξουν, δεν να το διορθώσουν, δεν θέλουν να το. Να το, θελίσω, το κάνουν πραγματικά σου χρονικό Εγώ Ακόμα κατάστημα. και οι μέτροι πιστεύω ότι αν θελήσουν θα το μπορέσουν. Το γιατί δεν το θέλουν, νομίζω ότι τους απασχολεί κάτι άλλο που το δίνουν σοβαρότερο. Πάντως δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Σωστά. Έτσι, και δεν έχουμε την κοινωνία που θα έπρεπε να έχουμε. Νωρί νωρί την κουβέντα μα, θέλω να ξεδιαλύνουμε κάτι. Ε. Δοκι... Δοκι, κριτική, Φε, την εδώ ασύ... οπωσδήποτε. Εξαιρετική. <laughs> Χωρί αυτή δεν μπαίνει μέσα, αλλά μου καθυστέρησε λίγο. Λοιπόν. Ε, Πάτησε μετά όλο σου ποδάρι λίγο στην πολιτική. Για λίγο, όχι για πολύ. Ε, και μάλιστα πέτυχε, βγήκε βουλευτή, προχώρησε και έκανε και κάποια σημαντικά πράγματα ενώ ήσουν βουλευτή. Ξαφνικά ακούμε. Μαθαίνουμε ο καπερνάρο τόνα, ο καπερνάρο τάλο, ο καπερνάρο το παράλο. Και βγαίνει μια λάσπη παντού για τον Βασίλη Καπερνάρο. Έτσι. Φεύγει. Που έλεγε. Ό,τι, ό,τι και να έλεγε. Ναι. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ό,τι και να έλεγε. Φεύγει. Προστρέχει στα δικαστήρια και η απόφαση είναι. Κερδίζω τα δικαστήρια. Και δεν κλαίνεται μονόστιλο. Μπράβο. Εδώ ήθελα να σου πω. Έχεις φα... Έχει... Για τον κάθε άνθρωπο που έχει φάει μια λάσπη και πάει στα δικαστήρια. Έχουν γεμίσει εκπομπέ, έχουν γεμίσει τηλεοπτικέ εκπομπέ, τηλεδίκε. Καταλαβαίνει τι λέω, έτσι. Σελίδε ολόκληρε να βρουν ποια είναι η μάνα σου, ποιο είναι ο πατέρα σου, που έφαγε σου βλάκι προχτέ, που πήγε και έκανε διακοπέ. Άρα γι' αυτό πήγε και έκανε διακοπέ, ξέρω εγώ, στη Φολέγανδρο, λέω εγώ, δανείζομαι. Έτσι, συνδυάζονται ένα σωρό πράγματα και ο άνθρωπο ξαφνικά δικαιώνεται. Και δεν υπάρχει Μονόστιλο. Δεν υπάρχει εκπομπή. Αφιερωμένα που είναι συγγνώμη ρε φίλε. Αυτό πώς το βίωσες. Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι στην Ελλάδα το ευκολότερο πράγμα είναι να κατηγορηθείς. Το ευκολότερο πράγμα είναι να φας λάσπη. Το ευκολότερο πράγμα είναι ε, να, να δεχθείς οποιοδήποτε, οποιοδήποτε ψόγο ή μορφή και όταν δικαιωθείς στα δικαστήρια να μην δικαιωθεί στην κοινή γνώμη διότι η ενημέρωση είναι μονομερής. Ναι, αλλά ο νόμος λέει ότι πρέπει να επανέλθει αυτό που, που το έγραψε. Έτσι δεν λέει ο νόμος. Ε, ο νόμος λέει ότι όταν γίνεται προκαταρτική εξέταση, όταν γίνεται προανάκριση και όταν γίνεται ανάκριση, καλύπτεται εννοχώς. από το απόλυτο απόρριτο του νόμου. Βέβαια και δεν δημοσιεύεται τίποτε. Ναι, και δεν Γιατί είσαι... απαγορεύεται. Και δεν θεωρείς ένοχο. Λοιπόν, εγώ είμαι στην Προανακριτική Επιτροπή ω βουλευτή με τη Λίστα Λαγκάρτ και πριν βγούμε, ό,τι λέγαμε μέσα ήταν στα μανταλάκια. Το έχει τηλεοράσει, το διαδίκτυο κλπ. Ο, οι νόμοι στην Ελλάδα είναι για να μην τηρούνται ή να εξευτελίζονται ω νόμοι και να μην υπάρχουν και συνέπειε. Στην περίπτωση τη δική μου τότε, τι είχε γίνει. Εγώ εμφορούμενος με πατριωτικές ιδέες και πάμε να αλλάξουμε την κατάσταση ασμένος, ναι. και να κάνουμε αυτό που έλεγες νωρίτερα και και και, ναι, ναι, ναι. και νεαρός, μου έτσι, μια έτσι. επιστολή στα χέρια μου ότι ο Χριστοφοράκος είχε τιμωρηθεί από τη Γερμανία, από τη χώρα του γιατί είχε δύο υπηκότητες και ελληνική και mm. γερμανική διότι δωροδοκούσε δύο κόμματα στην Ελλάδα μάλιστα. έκανε επικαιρή ερώτηση, βγήκε αυτό και μάλιστα το σκεπτικό της απόφαση ήταν καταπληκτικό του γερμανικού δικοστηρίου που τιμωρούσε τον Χριστοφοράκο που δωροδοκούσε δύο κόμματα. Ελληνικά κόμματα. Ναι. Την άλλη μέρα μου ανοίξαν όλοι οι λογαριασμοί. Έμαθα ότι στην πατρίδα σου την Κρήτη τράπεζα, υπήρχε τράπεζα Χανίων, η οποία έστειλε ρεπόρτο ότι εγώ δεν είχα καταθέσει τράπεζα Χανίων. Και εγώ αγνοούσα ότι υπήρχε τράπεζα Χανίων. Δεν το ξέρα Τράπεζα Κρήτη, ναι, τράπεζα Χανίων δεν το ξέρα Λοιπόν, ωστόσο, με βγάλανε τότε στα μανταλάκια, αυτό, αφοροδιαφυγή και, 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 σκόπιμα εντελώ. Και το ξέρανε και ήδη. Και λέγανε ότι ο Καπερνάρο θα δικαιωθεί στα δικαστήρια, αλλά τώρα α τα ακούσει. Βέβαια, Μετα... μετανόησαν κάποιοι εκ των υστέρων. Το θέμα όμω είναι αυτό που είπε. Ότι δικαιώθηκε στο τα δικαστήρια. Στη γνώμη του κόσμου τι το γίνεται. Στη θεία μου δίπλα. Εγώ, στη γειτόνισσα που σήμερα που είπα παθαίγω το παζί. Και γυρνάει και μου λέει τι γίνεται μην ξέχνάς, αυτό το παιδί. Μην ξεχνά ότι κατηγορούμενο έκασε και ο Αντρέα ο Πατρέο. Ναι. Έκασε Αλλά το βλέπαμε λάθο. σε κι άλλη υπόσχεση, βέβαια. Ο οποίο ξέρει την έκβαση τη δίκη. Ωστόσο όμω πήγε. Έκατσε, ε, κατηγορούμενο. Είναι εύκολο στην Ελλάδα να είσαι κατηγορούμενο. Και όταν να ε, παράλληλα δε, επειδή είναι οι περισσότερε διώξει σκοπιμοτήτων είναι και εύκολο να θωθεί. Το θέμα είναι τι μένει στον κόσμο. Αυτό. Μένει, τι μένει, μένει. Μένει η αναξιοπιστία του συστήματο. Η αφερεγιότητα Μένουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν κάκιστα να διατηρείται αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκηση και διοικουμένου. Ναι. Όμω εσύ, Βασίλη, τυχαίνει να είσαι ένα δυνατό χαρακτήρα, ένα άρρωστο που στέκει τα πόδια, να έχει αυτοπεποίθηση και να γνωρίζει και νομικά. Σαφώ είμαι. Έτσι. Και κατάλαβε μερικά πράγματα. Σαφώ. Ένα άλλο ανθρωπάκο όμω. Γι' αυτό οποίος... και μπήκα στην πολιτική τότε ω ενεργό πολίτη που είσαι και εσύ. Και μάλιστα με πολλέ χιλιάδε ψήφου. Πόσοι ήταν, Και μπήκα, μπήκα μπή. στην Βουλή και αγάπησα μετά την τοπική αυτοδιοίκηση, την οποία υπηρετώ εννέα χρόνια και τώρα ω περιφερειακό σύμβουλο. Άλλα πέντε. Mm -hmm. Λοιπόν, διότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορείς να προσφέρεις. Στην Βουλή, mm -hmm. ο βουλευτής δεν προσφέρει. Γιατί είναι εργαλείο, είναι, είναι ενεργούμενο. Είναι, Υποχείριο. είναι ακριβώς ευκαιραγωγούμενος. Δηλαδή δε, δεν μπορείς να πεις όχι τον αρχηγό σου. Όχι, θα διαγραφήσω. Αυτό... Η ελευθερία άποψη δεν υπάρχει. Αυτό που συντα... που μου λες τώρα... Το σύνταγμα που λες που ε, ε, καταργημένο, τι να κάνουμε. Αυτό που μου λες τώρα είναι... Με συγχωρεί, αλλά είναι προσωποπαγή κόμματα, και το να μην έχει άποψη και να μην μπορεί ο βουλευτή από μέσα να πει: Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει το κόμμα μου, με αυτό που λέει ο αρχηγό ναι. μου. Ε... Εκτό να μην ξεφεύγει βέβαια από την, τον κορμό τη φιλοσοφία και του καταστατικού του κόμματο, αλλά όταν σε διαγράφει για ένα νόμο για την υγεία, α πούμε, που είναι και κελάσσονο σημασία και επιδεικτικά διαγράφεσαι, εδώ σημαίνει ότι δεν ισχύει το άρθρο του συντάγματο περί ελεύθερη του Ωραία. Και πώ το αποδέχονται 300 άτομα. Αν βγάλετε 5 αρχηγού, τότε είναι 295. Λόγους, για του δικού του λόγου. Το αποδέχονται 295 Για δηλαδή, του δικού του λόγου. μην ή... ξεχνά ότι ένα πολύ μεγάλο μέρο βουλευτών, και ειδικά στην προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν αέργοι ή άνεργοι. Και οι α... άγνωστοι. Ή α... απασχολούνται σε δουλειέ, ούτε κατά διάνοια μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έπαιρναν το μισθό του βουλευτή. Και όπω αντιλαμβάνεσαι, Συμφέρον. Οι περισσότεροι είναι για το μεροκάματο. Μάλιστα. Να τα ακούσω αυτό το για το μεροκάματο από χαμηλέ τάξει που προσπαθούν να επιζήσουν και να επιβιώσουν με ένα μεροκάματο που ψάχνουν δεξιά και αριστερά, να το καταλάβω. Αλλά να το ακούω αυτό ότι κάποιοι πάνε στη Βουλή για το μεροκάματο μου είναι λίγο. ξέρεις, <laughs> κόντρα στο κεφάλι μου. Ε, Μπόρεσε να. Κάνεις πράγματα στη Βουλή, μπόρεσες να περάσεις πράγματα στη Βουλή, μπόρεσες να πεις πράγματα, να ακουστούν πράγματα. Και μέχρι πού μπόρεσες να τα φτάσεις. Όταν ήμουν εγώ βουλευτής, Βεβαίω δεν ψήφισα κανένα νόμο, γιατί πιστεύω ότι ναι μεν τα μνημονία, αλλά γενικά τα πληρώσαμε με το παραπάνω, σε όλα τα επίπεδα, έκαναν τεράστια ζημιά τα μνημονία, ανεξαρτήτως εάν ωφέλισαν, σε κάποιες περιπτώσεις όπου και πάλι ωφέλησαν διότι θα μπορούσαμε εμείς να τα κάνουμε από μόνοι μας χωρίς να έρθει ο άλλος το, απ' έξω το να μα μας κάνει κουμάντο και να λέει γίνε νοικοκύρη στο σπίτι σου διότι παρέκλεινες από εδώ, παρέκλεινες από εκεί, από εδώ έγινες ε, ε, άνθρωπος ο οποίος σπαταλά τα λεφτά σε αλότρια ενώ τα λεφτά τα πήρες για να κάνεις ένα, δύο, τρία, τέσσερα και εσύ τα αλλού ήξερε ότι αυτά είναι δανεικά. Δανειστήκατε σαν χώρα, δανειστήκατε σαν ιδιώτε. Φτάσατε σε ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο τώρα όμω πρέπει να πάρουμε πίσω. Και τα λεφτά μα εμεί σα τα δώσαμε, όσα, όσα γύριστα για να κάνετε έργα και να απασχολήσετε τον κόσμο, να φτιάξετε υποδομέ, να φτιάξετε τρένα, να φτιάξετε λιμάνια. Εσεί τα κάνατε μπουζούκια. Φέρτε τα τώρα. Και από τότε είχα πει ότι οι Έλληνε θα χάσουν τι υπέργειε περιουσίε του όλα τα σπίτια τους. Θα έρθει η ώρα. Να. Και ήρθαν και μετά με την προηγούμενη κυβέρνηση η ελεηνότητα αυτή να πουλήσουν στις τράπεζες τις ίδιες, στα φαν που λένε, πίσω από τα φαν την τράπεζες. να πουλήσουν τα δάνεια. Αντί να πούνε στον Έλληνα, έλα εδώ, χρωστά σε αυτά. Σου κάνω μια έκπτωση, έλα να πληρώσει το δανειό σου. Ελαβούμε τα πουλήσαν μια φορμα. μέχρι 10% το ακριβότερο και τώρα έρχονται αυτοί και για 100% βγάζουν τα σπίτια των Ελλήνων στον πληστηριασμό. Αυτά τα είχαμε πει τότε. Οι νόμοι δε που λες τι έκανα εναντίον των μνημονίων έρχονταν που δεν τους ψήφισα ποτέ και άλλοι, όχι μόνο εγώ, μεταφρασμένοι, με κακό συντακτικό και τους ψήφιζαν ή της ε, τους νόμους αυτούς. Με κακό συντακτικό, κακά μεταφρασμένοι νόμοι. Θέλαμε, δεν θέλαμε, περνούσαν τη Βουλή των Ελλήνων. οι κυβερνώντε όλοι το ψήφισαν. Τότε ήταν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και με την Δημάρα. Να σου ρωτήσω κάτι. Ε, Θεωρεί τυχαία τη στιγμή που επέλεξαν αυτοί που μα δανείζανε να ζητήσουν τα λεφτά του. Γιατί ναι, το ίδιο χρέο υπήρχε και πριν περίπου δέκα χρόνια, χρόνια μετά. Όχι ασφαλώ. Και, και θα όχι υπάρχει ασφαλώς, και ήδη υπάρχει. Όχι και... ασφαλώ. Γιατί η Ευρώπη και η Γερμανία ενήργησε όπω ενεργεί ο τοκογλύφο έξω από την πόρτα, την κεντρική πόρτα του Καζίνο. Και βγαίνει ο άλλο που έχει χάσει και τον δανείζει με 15% το μήνα. Έτσι μα δάνειζαν. Θέλα, πάρε δάνειο, όλα πάρε δάνειο, όλα πάρε δάνειο, και έρχονταν και οι μας μα και έλεγε πάρε δάνειο να πα στη Μίκονο. Πάρε δάνειο να πα στην Αράχοβα. Πήγαινε ο απερίσκετο και έπαιρνε. Έτσι κάναμε και εμεί σαν χώρα. Και αντιλαμβάνε ότι έπρεπε αυτά να επιστραφούν. Αυτό έγινε επίτηδε γιατί, μην ξεχνά ότι η Ελλάδα είναι το καλύτερο οικόπεδο του κόσμου. Η Ελλάδα ακουμπάει στην Ευρώπη, ακουμπάει στην Ασία στην που Αφρική. είναι η Τουρκία και βλέπει απέναντι την Αφρική. Δεν υπάρχει στρατηγικότερο σημείο. Έχει το Αιγαίο, τις τι Έχει αυτό το κλίμα, όσο και αν αλλάξει, που άλλαξε. Έχει αυτή την γεωπολιτική θέση που δεν υπάρχει. Και έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από την Αφρική. Τι να... Το θέλανε οι Γερμανοί. Ωραίο, Υπεροκειάνιο. Ναι, το θέλανε οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί μα χρωστάνε όμω. Χρωστάνε τα κατοχικά δάνεια. Εβέβαια. Όταν Δεν είχε βγει το βιβλίο μου και σε ευχαριστώ και δημόσια για τι αρχαιοκαπηλίε των Γερμανών στην Ελλάδα επί κατοχής, Που η αρχαιοκαπηλία είναι κάτι που πα και το ζητά άμεσα, χωρί δικαστήρια και χωρί τίποτα. Ε, ήσουν από του πρώτου, μάλλον ο πρώτο νομίζω, που το έχει πάρει στη Βουλή και το δείχνε. Και το δείχνε και σε συναδέλφου σου. Και είχα δημοσιεύσει και πολλά άρθρα και ένα εξαιρετικό έργο, θυμάμαι ότι το έχει δημοσιεύσει η εφημερίδα Κόντρα τη Κυριακή, όπου είχα ένα παράδειγμα ότι όχι μόνο δεν μα δίνουν αυτά που γιατί εξαιτία των Γερμανών, όλων αυτών των ναζιστών, των απογόνων του, Χίτλου, του, Χίτλερ, διότι εγώ αντιπαθώ του Γερμανού σαν λαό. Γιατί του θεωρώ όλου ότι είναι το ίδιο. Υποκρίνονται ότι είναι καλύτεροι από του άλλου. Οι ναζιστές είναι ναζιστέ, του ξέρουμε. Όμω όλοι έχουν στο αίμα του τον ναζισμό, διότι προέρχονται από του Σούνους οι Γερμανοί, και οι οποίοι μέσα στο αίμα του έχουν την καταστροφή. Και δεν είναι μόνο ότι κατέστρεψαν τη χώρα μα, δεν αναγνωρίζουν αυτό που αναγνώρισαν σε άλλε χώρε, ότι έπρεπε να μα αποζημιώσουν. Mm -hmm. Κάτι που και να φανταστείς πόσο μερικώς. υποταγμένοι είμαστε κι εμείς, γιατί από εδώ ξεκινάει όταν ένα θεός χωρέ, τον καλό συναδελφό μου, ο Γιάννη Σωσταμούλης έκανε, επειδή τον ενδιέφερε, ήταν η καταγωγή του, η βιωτεία, από αγωγές, το δίστομο, δίστομο ναι. έκανε την αγωγή, την οποία κέρδισε και Τις στο, στο πρωτόδικο βαθμό, το ναι. πρωτοδικείο και στο εφετείο, και έρχεται το γερμανικό κράτο και έκανε ανέρεση στον Άριο Πάγο. Έτσι. Που σημαίνει ότι συμμετείχαν και δεχόντουσαν να κρυθούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Και γι' αυτό άσκησαν να τον Αριοπάγου. Βγήκε η απόφαση του Αριοπάγου και διέτασε το γερμανικό δημόσιο να αποζημιώσει τους απογόνους των θυμάτων της ναζιστικής γερμανικής θηριωδίας ε, και τους έβγαλε νομίζω, ναι τότε ήταν 26-29 αν δεν με απατάει μνήμη μου, 29 εκατομμύρια. Που με τους τόκους θα είχαν γίνει τότε που τα απολόγιζα γύρω στα 70. Και οι Γερμανοί, ενώ πήγαν στον Άριο Πάγο και έχασαν το δικαστήριο, δεν πλήρωσαν. Δεν πλήρωσαν. Έκανα μια επίκαιρη ερώτηση. Δεν θα πω το όνομα του Υπουργού. Δεν, 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 δεν είναι δε φταίει ο ίδιο. Η απόφαση δημοσιεύτηκε το 2000. Πώ δεν φταίει ο ίδιο, αφού είναι προσωπικά. Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε το 2000. Εγώ έκανα την επίκαιρη ερώτηση το 2013 μέχρι το 2013 και από το 2013 μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν εφαρμόζεται και δεν εφαρμόστηκε και δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Αριού Πάγου. για γιατί, Γιατί. Διότι υπάρχει ένα άρθρο στον κώδικα πολιτικής δικονομίας το 923 άρθρο του κώδικα πολιτικής δικονομίας ισχύει και τώρα από τότε μέχρι σήμερα Ούτε. ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία απόφαση ελληνικού δικαστηρίου εναντίον άλλου δημοσίου αν δεν έχει υπογραφεί το από τον Υπουργό. Αν δεν έχει από τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Χρειάζεται την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνη. Να σου μετρήσω πώ Υπουργοί από το, 2000, περάσανε. από το 2000 μέχρι το 2023 τελειώνει και άλλα χρόνια τόσα δεν θα υπάρξει κανένα υπουργό δικαιοσύνη να υπογράψει. Να σου θυμίσω πόσοι περάσαν και πόσων κομμάτων. Δεν χρειάζεται. Γι' αυτό δεν σου είπα το όνομα. Γιατί θέλουμε να λέμε αρκετή mm -hmm. <laughs> όποιο και να είναι, δεν υπογράφει. Πρέπει να είναι Περάσαν και καθηγητέ και περάσαν και υπουργοί. Πρέπει ποιο θα προτείνει να καταργηθεί αυτό το άρθρο. Του το πρότεινα τότε. Με τροπολογία. Γιατί στο υπουργό και λέει, και, Γιατί μου κάνει τέτοια. Του λέω, Σου έχω λύση. Μου λέει πια. Να καταργήσει το άρθρο. Ένα νόμο καταργείται με έναν άλλο νόμο. Και ναι. δεν το έκανε. Η απάντηση πα, ωστόσο που πήρα σε επίκαιρη ερώτηση που έκανα, ποια ήταν. Ότι έτσι πρέπει να γίνει για να μην διασαλευτούν, διασαλευτούν οι εξωτερικέ σχέσει τη Ελλάδα με τη Γερμανία. Τι άλλη διασαλεύση θέλουν αυτέ οι σχέσει, δηλαδή. Πρόσεξε. Και έτσι έμειναν η δικαιωμένη από τον Άριο Πάγο με αμετάκλητη απόφαση Α, απόγονη των σκοτωμένων του διστόμου και το χαστήρι και στον Δήμαρχο. Και άλλοι, όχι μόνο αυτοί. Ο Δήμαρχο έκανε, γίνονταν... έκανε, ιδιαίτερη αυτή που κάνει με κάλε. Ο μοναδικό που κάνει τέτοιε επίκαιρε ερωτήσει και δημοσίευε άρτα. Το περάσανε ντούκου. Κάνε μια συγκέντρωση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων οι γηγενεί εκεί από το δίστομο και το και οι ίδιοι Α πούμε, επιτρέπει έκφραση και ζητώ συγγνώμη από κάποιου που δεν του περιλαμβάνω γιατί αυτή ήταν εκτό, το έκαναν γαργάρα. Αυτοί είμαστε. Συνεπώ. Όταν αγανακτήσει για τις λέει κάποιος, σκέψου τι ελληνικέ συγκοινωνίε, λέει κάποιο, σκέψου ότι έκανε εσύ πριν για αυτέ. Για τη συγκοινωνία, θα μου πει τώρα. Εδώ πέρα υπάρχουν θέματα σοβαρά. Μεταφορικά το είπα. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λε. Εδώ υπάρχει ολόκληρο, υπάρχει ένα ποσό, α πούμε, που το έχει υπολογίσει ο οικονομολόγο ο Τζανί ο Γκούσκο και έχει βγάλει το λογαριασμό σα, το βιβλίο Ιδού, λογαριασμό σα, κυρία Μέρκελ. Το οποίο έχουμε κάνει και δύο, τρει, τέσσερι ρηματικέ διακοινώσει. Την τελευταία έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ λίγο, λίγο πριν εκπνεύσουν οι κυβερνήσει. Κάνουν ρηματικέ διακοινώσει. και αφήσουν το... την πατάτα στην επόμενη κυβέρνηση. Τώρα για τον Διονύς τον Κούσκο, το, συνάδελφό μου. όχι, δεν είπα, είπα τον Τζανίτο τον Κούσκο. Δεν είπα, είπα, είπα ε? τον το Τζανί τον Κούσκο, τον οικονομολόγο. Α, είπα, είπα που έγραψε το βιβλίο. Είπα, αλλά το παιδί παιδί. πες μου τι θες. Γιατί και αυτός ασχολήθηκε με την πολιτική ένα φεγγάρι και έφυγε και δεν επέστρεψε. Λοιπόν, ε, έτσι είναι. είμαστε αυτός ο λαός. Μην έχουμε ιδιαίτερε απαιτήσει γιατί η πολιτική είναι αντιπρόσωπή μας. Μας αντιπροσωπεύουν. Και όταν καλούμαστε να βγάλουμε κάποιους που να μας αντιπροσωπεύουν, είναι αυτή η ποιότητα που βλέπει. Και αυτό είναι, δεν είναι παράξενο, γιατί ναι. αυτή τη ποιότητα είμαστε κι εμεί. Εγώ όμω βλέπω ένα λαό, ο οποίο δεν τζίμπησε όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπήκε στο, σε έναν εμφύλιο, που του τον σπέρνανε με διάφορου τρόπου, από τα εμβολιασμένη ανεμβολία, στη πράσινη ενέργεια, όχι κόκκινη ενέργεια, ανεμογενήτρε, μη ανεμογενήτρια, μνημόνια, αντιμνημόνια. Δηλαδή, είχαν κάνει τα πάντα για να, 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 να γίνει νέο εμφύλιο. Βλέπω έναν λαό, ο οποίο κράτησε, υπάρχει, κατεβαίνει στου δρόμου, Τρώει τα χημικά τα λιγμένα που απαγορεύονται, συνεχίζει και ε, διαμαρτύρεται, μαζεύει ένα εκατομμύριο κόσμο κάτω για τη Μακεδονία, για το ξεπούλημα τη Μακεδονία, και οι άλλοι βγαίνανε επισήμω και λέγανε ότι είναι εκατό αυτοί που είναι κάτω. Δηλαδή, ένα και τέτοιο ξεφτιλίκι. Και θυμάσαι στο Σύνταγμα τι είπε ο αείμνιστο Μίχη Θεοδωράκη. Τι είπε. Το ωραιότερο που είχε ακουστεί τα τελευταία Όσο χρόνια. Όσο σε Είδε τίποτα. Έγινε κάτι. Όχι, αλλά, α, αυτό, αυτό είναι ο ελληνικό λαό, όμω. Δεν είναι ο άλλο που μου λε εσύ, ο οποίο, σκύβει το κεφάλι και, γέσσερ yes, και πάει το λάδι. Έχει εξάρσει. Πάει το λάδι κάθε, κάθε φορά Έχει και εξάρσει, αλλά ξέρ τι γίνεται. Τι κάνει μέχρι τέλο. Ε, τελικά δεν εισακούεται. <συμίω> ναι, <συμίω> αυτό. Το συμφωνώ αυτό. Το τελικά δεν εισακούεται. Τι έγινε αυτό. τελικά. Και αφού δεν εισακούεται, τι κάνει μετά, στο δεύτερο στάδιο. Ε, την πέμπτη, δέκατη φορά που δεν θα εισακουστεί, σε τα παρατά και λε, ψυχτήρ. Έχει. Αντί να επιμείνει και να αλλάξει η κατάσταση, τα παρατάει. Ναι. Κάνοντα μια σούμα δηλαδή από την ε, θητεία σου στη Βουλή, σε ευχαριστημένο ή όχι. Κοιμάσαι και λε αυτό θα μπορούσα να το είχα κάνει έτσι εκείνη τη φορά. Ε, αυτοκριτική, ε, λε καλά τα πήγε, Βασίλη. Όταν ξεκινήσαμε, εγώ ανεξαρτοποιήθηκα καταρχά. Ναι. Έμεινα βουλευτή δύο χρόνια και οχτώ μήνε. Ε, όταν κατάλαβα τι γίνεται, ανεξαρτοποιήθηκα. Γιατί είδα το παιχνίδι ταρστιμένο το από του ανεξάρτητου Έλληνε, από του Ανέλ. Και η τράπουλα ήταν σημαδεμένη, δεν είχα αντί, δεν είχα, είχα πειρα. Ναι. Μπήκα με ενθουσιασμό. Είχα ε, εφορούμενο από, ξέρει, πατριωτικά ενστικτά. Εγώ είμαι εθνιστή. Που σημαίνει αγαπάω την πατρίδα μου και αγαπάω του συνέλληνε μου. Αγαπάω τα λινόπουλα. Το έθνο προσφέρω... μου. Να, να, το έθνο μου. Να, το έθνο μου. Το λέει και παλαμά. Δηλαδή. Το έθνο μου που θέλω να το εξαφανίσουν. Το βλέπει τι γίνεται. Το είπε προηγουμένω. Ξέρω πέντε χρόνια. Ναι, ακριβώ. Είδα λοιπόν ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Είδα ότι ματαιοπονούσα και έχανα πόντου στο γραφείο μου. Δηλαδή, επιζημία του επαγγέλματό μου. Δεν ερχόντουσαν πελάτε. Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούσα να εξυπηρετήσω το γραφείο. Α, δεν είχε χρόνο. Έχανα πόντου. Και ήμουν και εκτεθειμένο. Αναγκαζόμουν να λέω στου πελάτε μου ψέματα ότι. Δεν έφτανε ο χρόνο. Συν το γεγονό, δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ αυτό, όσο έβλεπε ότι όσο και αν προσπαθούσα δεν θα είχα αποτέλεσμα. Δεν, δεν έβγαινε. Άλλωστε μην νομίζεις. Είναι τέτοιο το σύστημα στην, στην Ελλάδα όπου όταν είσαι αντιπολίτευση δεν σε ακούει κανένας. Εδώ δεν ακούνε τους συμπολιτευμένους, τους συμπολιτευόμενους. Όταν δεν ακούνε τους βουλευτές, τους κυβερνητικούς βουλευτές. Δεν σε ακούονται αυτοί. Αν αυτό λέγαμε στην αρχή, αν τολμήσουν να μιλήσουν, διαγράφεσαι. Αν τολμήσει να πει κάτι από μόνο και είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο πρέπει συνεχώς να χερκοτά εάν είσαι κυβερνητικό βουλευτή, γιατί δεν μπορεί να, να, να είσαι βουλευτή, να προτείνει και να μην σ' ακούεσαι Προπαρασκευαστικέ επιτροπέ δεν σε ακούει. Ό,τι και να πει, δεν σε ακούνε. Μνημόνια, ε, ε, κυβερνητικό σύστημα. Ε, είναι έτσι το, το πρόγραμμα. Είναι έτσι. Ο τρόπος λειτουργίας και μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ο Πρωθυπουργό. Είναι Πρωθυπουργοκεντρική η Δημοκρατία. Α μην τι βάλουμε εισαγωγικά. Όταν ο Πρωθυπουργό, λοιπόν, διορίσει του πάντε από τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία, από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, από του ανωτάτου δικαστικού άρχοντε στα τρία ακυρωτικά δικαστήρια, Πρόεδροι, εισαγγελίε στον Άριο Πάγο, Αντιπρόεδροι, Όλα αυτά είναι ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργό. Το πρόεδρο τη Βουλή. Ε, έτσι είναι το σύστημά μα. Διορίζονται Δεν όλοι τη, από ένα τη, τη πρόσωπο Τη Την ΕΡΤ. Πάντα πιάρε. <laughs> Εδώ μεταξύ, μπορεί να κάνει εκλογέ όποτε θέλει. Μπορεί να υπουργοποιεί όποιον θέλει. Μπορεί να αποϊπουργοποιεί όποιον θέλει. Και όποτε θέλει. Έτσι λειτουργεί το σύστημά μα. Το έχουμε αποδεχτεί. Α, έτσι, όπως το περιγράφει, δεν ακούγεται ω δημοκρατία όμω. Γι' αυτό σου είπα. Ακούγεται ω μια μοναρχία σύγχρονου τύπου η οποία έχει και φασιστικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, δεν λέω τη λέξη φασιστικά, δεν μου αρέσει αυτό το χαρακτηριστικό. Αφού δεν να μπορώ, μπορώ να πω έτσι, Ο καθένα μπορεί να κρίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δεν, δεν, δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμω. Τη δεχόμαστε. Μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν μπορεί να Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πρέσβο τη δηλαδή, εάν. Ψήφιζε σε εσύ, εγώ τώρα, από να εκτεθώ εγώ. Εάν ψήφιζα πρόεδρο δημοκρατία, ήταν προεδρική δημοκρατία και ήταν να ψηφίσω την κυρία ε, τη σημερινή, Σακελαροπούλου, Σα δεν θα ψήφιζα την κυρία Σακελαροπούλου. Αυτό το δικαίωμα όμω μου το στερεί το Σύνταγμα των Ελλήνων. Μου το στερούν οι πολιτικοί που έχουν ψηφίσει αυτό το Σύνταγμα. Και το θέλουν έτσι. Δεν ήταν πάντα έτσι, τώρα όμω είναι έτσι εδώ και πολλά χρόνια. Αφού μα αρέσει, το διατηρούμε. Για να διατηρείται σημαίνει ότι του αρέσει του Έλληνε. Ναι, δεν ρωτήθηκε ο ελληνικό λαό να του αρέσει, δεν του αρέσει όμω. Μα ρωτήθηκε το γεγονό ότι δεν δη... τον ρωτάνε δεν τον ενοχλεί. Δεν <laughs> ρωτήθηκε δια των αντιπροσώπων του που υποτίθεται ότι ψήφιζε και υποτίθεται ότι βγήκανε. Λοιπόν, δεν μου απάντησε όμω στο τέλο τη ημέρα ευχαριστημένο ή στεναχωρεμένο από τα δυο μισή σου χρόνια. Είμαι ευχαριστημένο από την άποψη ότι. ότι μπορούσα έκανα. Μάλιστα. Δεν πρόδωσα δηλαδή. Αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο του, γιατί είχα πάρει, επαναλαμβάνω, στη Β' Αθηνών τότε, είχα από την κυβερνόσα κατάσταση, την κυβερνόσα, ναι, παράταξη που ήταν Νέα Δημοκρατία, με πέρασε στη Β' Αθηνών σε ψήφο ο, ο Κυριάκο Ομιτσοτάκη και ο Χατζηδάκη. Ήτανε ερώτηση. ερώτηση. Εί... Είχα πάρει 23.410 ψήφους. Ερώτηση αφελούς. Θα έπρεπε όσοι βάζουν, θέτουν υποψηφιότητα για την ψήφο του ελληνικού λαού να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό υγείας που είναι καλά στα φρένα, ε στα, έπρεπε. στα, κεφάλια τους. Θα ε Δεν παίρνουν ψυχοφάρμακα. Ρε, θα ε έπρεπε. Παίρνουν από εδώ... Να το ξέρει για το ε λεωφορείο που έχει 20 άτομα μέσα. Για αυτό που παίρνει αποφάσει για να ολοκληρώσει. Ε Καταρχά, να περάσουν από σχετικό τεστ και αυτέ IQ. Ακριβώ και να λένε και ποιοι είναι οι τίτλοι, ποιοι είναι οι προγαμινέ του, τι έχουν κατορθώσει τη ζωή του, πλώ... τι έχουν κατορθώσει τη ζωή του και πόσο αποδεκτή είναι από την ελληνική κοινωνία. Αυτό ξέρει θα γινόταν Όταν γινόταν, υπήρχε άμεση δημοκρατία. Όταν υπήρχε ένα κράτο να προβλέπει ότι στο νομό έβοια επιλέγουν οι ευοεί το κάθε κόμμα ποιον θα ήθελε από τους συγκοινωνούς ευωείς να περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο. Και από αυτούς θα εκλέγονται βάσει του, του, όχι να ο του, του, βάσει του εκλογικού νόμου ο αριθμός από αυτούς που οι ίδιοι που επέλεξαν να είναι στο ψηφοδέλτιο από αυτούς θα εκλεγούν X να τους αντιπρο, αντιπροσωπεύουν στην Βουλή. Τώρα τι γίνεται. Μπαίνουν καθιερωμένοι Μπαίνουν κάποιον που θέλει το κόμμα και γύρω-γύρω από αυτούς μπαίνει ένας αριθμός οι οποίοι απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο. Η γράμμη είναι ψηφίστε το λεκάκι, να μείνει απ' έξω ο Τάδε, ανάλογα, και αυτούς που το ανακούνε κάνουν αυτό. Και είναι η σημερινή κατάσταση. Ναι, ε, εμένα όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι μπορεί κάποιος ο οποίος Πάμε στα τεστ υγεία. Πάμε στο τεστ IQ. Αν δεν μπορεί να, λύσει, να, να, να περάσει ένα απλό τεστ γυμνασίου στο Θουκυδίδη, α πούμε, μπορεί να, 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 πάρει απόφαση για το ελληνικό κράτο, για την ιστορία και τη συνέχεια και την ιστορία. Γιατί γράφει ιστορία σήμερα και αυτό. Και, και κάτι ακόμα. Μπορεί να είναι και ανεπάγγελτο. Μπορεί να μην έχει μεροκάματα στη ζωή του. Δηλαδή εδώ πα. Υπήρχε ένα βουλευτή με την παράδεξη του Λεβέντη. Από τη Βόρεια Ελλάδα. Τον είχαν ανεβάσει οι ένα βάθρο και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους φώναζε το έπαιξε τηλεόραση, το τηλεόραση. Να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Ενώ αυτός ήταν βουλευτής. Μες στη Βουλή. Και αυτός ήταν βουλευτής. Αυτό πώς μπορεί να το χαρακτηρίσεις. Όταν υπήρχε, Ψευκάσης. άλλαξε τώρα, το έκανα θέμα τότε στην Προανακριτική Επιτροπή που είχαμε φτιάξει το Σοφρονιστικό Κώδικα, το σε κάποιους, και ήταν κάποιοι καλοί άνθρωποι, οι οποίοι, ένα πρώην εισαγγελέα του Μαρίου Παγού και γελούσε πικρά, όταν του είπε ότι στο άρθρο, έχει τροποποιηθεί τώρα, ένα άρθρο του κώδικα ποινική δικονομία, όπου έδινε το δικαίωμα στο δικαστήριο να μην λάβει υπόψη τον μάρτυρα, όταν πρώτον διέκρινε ότι είναι παράθρον, δεύτερον ότι είναι βλάκα, βλάκα, η λέξη βλάκα, νομικό όρο, mm -hmm. και τρίτον δεν μπορούσε να μεταφέρει τα γεγονότα όπω τα είχε ζήσει. Δηλαδή έζησε ένα τροχαίο. Και, και, δεν ήταν ικανός να το περιγράψει. Έτσι ακριβώ δεν μπορούσε να το μεταφέρει όπω έγινε στο δικαστήριο. Και δεν τον λάμβανε υπόψη σε αυτέ τι περιπτώσει. Το Βλάκα τώρα βγήκε, και το είχα αναφέρει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ε, ότι ο δικαστή είχε αυτό το δικαίωμα. Στη Βουλή, αν μπει ο Βλάκα, μπορεί να γίνει και υφυπουργό, μπορεί να γίνει και υπουργό, γιατί όχι. Ναι. Αφού δεν απαγορεύεται, mm -hmm. αφού κάποιο δεν έχει τη διακριτική ευκαιρία αν το εδώ, να του πει, εδώ, ναι, μεν είσαι αλλά δεν σε κάνω υφυπουργό, δεν σε κάνω βουλευτή. Θεωρητικά μιλάω. Κανένα πρωθυπουργό θα πάρει ένα βλάκα, τον κάνει υφυπουργό ή υπουργό. Όμω θεωρητικά έχει τη δυνατότητα να τον κάνει. Δεν έχει αυτό το, την κρίση που Κάση μπορεί τώρα, να ρε, διακρίνει πάρει, ο δικαστή και να πει δεν σε εξετάζω για μάτια. ένα βλάκα. Όταν βλέπει τον άλλο να πάει να φυτέψει ένα δέντρο με τη γλάστρα, <laughs> τι του λε. Όταν πάει να, πάει να αλλάξει αλυσίδα στο ποδήλατο ενώ είναι. Εξαρτάται ποιο είναι και τι όνομα φέρει. Αλλάζουν τα δεδομένα. Α, όταν φέρει Πέντε σταθμά και δεκαπέντε τέτοια ε, μου έχει πει, ε, πει τώρα. Ε, <laughs> <laughs> γιατί σου λέω. Ανάλογα με τι όνομα, ξέρει, τη, βαρύτητα του ονόματο που κουβαλάει. Μα ακούει κόσμο που προσπαθεί το παιδάκι του με δέκα πτυχία να πάει να πιάσει δουλειά σε ένα γραφείο ιδιωτική εταιρεία και του ζητάνε. Το Νατάλο, το παράλληλο προϋπό Αυτό που και... και, τρέχει το παιδί που έχει κάνει είναι πέντε Είναι άδικο κράτο η Ελλάδα. Έτσι και μα ακούει τώρα να κράτος, λέμε... κράτος. Είναι άδικη χώρα η ίδια η Ελλάδα κακοποιεί τα παιδιά τη. Η Ελλάδα είναι σαν τον κρόνο και δυστυχώ δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Έχουμε στείλει τα καλύτερα παιδιά στο εξωτερικό. Σε αισιόδοξα με, με, με την προσδοκία με, με πραγματιστή. Πάντα. Αλλά δεν μπόρεσα. Πήγα, είδα και έφυγα. Δεν μπόρεσα. και γιατί δεν μπόρεσα. Διότι, διότι δεν μπόρεσα να συνταυτιστώ. Γιατί λέγαμε, συμφωνούσαμε, αλλά όταν έρχονταν η ώρα, όλοι πίσω. Το θέμα είναι το εξής. Ότι συναποφασίζουμε όλοι να κάνουμε ανατροπή. Ναι. Συναποφασίζουμε όλοι να υποδείξουμε κάποιον. Ναι. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σου λέω εγώ. Δεν μπορούμε. Γιατί εσύ το είπες προηγουμένως. Η δεύτερη φορά. Την τρίτη. Δεν το <laughs> Μαζευόμαστε στο Σύνταγμα. Το φωνάζουμε. Λέμε. Το βλέπουν. Όμως. η συγκέντρωση αυτή μεγάλη που είπε τότε δεν πέτυχε. Η συγκέντρωση πέτυχε το ω το αποτέλεσμα. Ω αποτέλεσμα. Ε, ναι, ε, αυτό αποτέλεσμα είναι. ναι, συγκέντρωση πέτυχε. Ο κόσμο κατέβηκε. Ήταν μάνε με παιδιά, οικογένειε εκεί πέρα με καλά τους οποίους Του οποίου βγάλαν αναλύτε, του βγάλαν Του θυμάστε του Το αποτέλεσμα ποιο, ποιο είναι. Κυρίε και κύριοι αρχαίων πολιτισμού, η εκπομπή Γιώργο Λεκάκη στο μικρόφωνο. Γιάννη Μανόπουλο στον ήχο, μια εκπομπή που σα προσφέρει ο Νίκο Σαρόγλου με τι καταπληκτικέ χειροποίητε πίτες του με έξτρα παρθένα ελε... παρθένο ελαιόλαδο τη σήμερων ημέρα, δηλαδή κόσμημα, και το ζαχαροπλαστείο της Ελένη στην Αγία Βαρβάρα με τα υπέροχα γλυκά τη τα οποία δεν παχαίνουν αλλά γλυκαίνουν την ψυχή και το νου γιατί είμαστε ό,τι τρώμε. Καλεσμένος μου σήμερα είναι ο δικηγόρο, συγγραφέα, στοιχουργό, βουλευτή, πολιτικό, εν γέννη σκεπτόμενο άτομο που δεν μασάει τα λόγια του, Βασίλης Καπερνάρος. Βασίλη, αν αυτά που λέγαμε όταν είχαμε το διάλειμμα βγαίνανε στον αέρα θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτά που λέμε τώρα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μπορεί να σταθεί ένα κράτος, μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια ένας πολίτης, γιατί αυτό είναι το βασικό. Αν αισθάνομαι ασφάλεια μπορώ να αποδώσω, μπορώ να υπηρετήσω έτσι, τη χώρα μου, το κράτος μου, μπορώ να προσφέρω, Μπορεί να συσταθεί ασφάλεια αν δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, αν ο εισαγγελέα δεν τρέχει αυτεπάγγελτα παρά μόνο κατ' εντολή ή καθυπόδειξη. Εάν διορίζονται οι δικαστέ, εάν ξέρει ο άλλο ότι θα κάνει τη συγκεκριμένη απόφαση και μετά υπάρχει υπόσχεση να πάρει, ε, αύξηση ή να ανέβει κλιμάκια επίπεδα και να γίνει κάτι σημαντικότερο. Να προαχθεί δηλαδή. Πρώτα απ' όλα θα σου απαντήσω υπό τον όρο, τον εκβιαστικό όρο, ότι θα πει στου καλού μα ακροατέ ποιο έγραψε το τραγούδι που έπαιξε προηγουμένω. <laughs> Ήθελα να σε πάω στο τέλο αυτή τη σου. Στο τέλο τη... θα μιλήσουμε. Σα <laughs> <αλλά, laughs> ειδικά <laughs> γι' αυτό. <laughs> Βέβαια, γιατί σα είπα προηγουμένω ότι ο Βασίλη Καπανάρο είναι και στοιχουργό, κυρίε και κύριοι, πράγμα. και μάλιστα ήταν, ήταν και είναι το στήριγμά μα όλων εμά των δημιουργών και των καλλιτεχνών, όπου είχαμε προβλήματα με πολυεθνικέ δημοσιογραφικέ και, τι να επί, θυμάσαι, να και, και τέρατα. Ναι. Λοιπόν, ε, δεν γίνεται κοινωνία χωρίς δικαιοσύνη. Δεν γίνεται κράτος χωρίς δικαιοσύνη. Δεν υπάρχουν αυτά. Φιλοσοφικά και πρακτικά. Ε, εννοείται. Διότι αλλιώς θα ήμασταν η διαφορά το, στη ζούγκλα έχουν την αγέλη τα ζώα. Στην ε, κοινωνία των ανθρώπων είναι, έχουμε κοινωνία. Συν κοινωνία είμαστε όλοι. Και πρέπει όλοι να διατηρούμε μία σχέση μεταξύ μας Αυτό που λέμε σχέση αρμονική. Για να μην υπάρχουν ανισότητες για να μην υπάρχουν αυτά που σήμερα βλέπουμε και διαπιστώνουμε. Με λίγα λόγια, σε μια ανθρώπινη κοινωνία να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότεροι αδικημένοι και, διο... και λιγότεροι ευνομούμενοι. Είναι αυτό που λέμε σε μια δημοκρατία, πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότεροι πλούσιοι και λιγότεροι φτώχοι. Mm -hmm. Αυτό το επιτυχάνει ο νόμος, η τάξη, η ισορροπία που λέει ότι ξέρεις τι, είσαι ως προστηρόμις χειρότερος από μένα δεν εφαρμόζεται το δίκαιο του ισχυροτέρου επειδή είσαι ε, σωματώδης. ρωμαλαίος, σωματόδης και τη Ρώμη δυνατός να έρχεσαι κάτι να συμφωνήσω μαζί σου επειδή φοβάμαι να με χτυπήσει. έτσι δεν είναι έρχεται ο νόμος και απαλύνει αυτές τις ε, διαφορές τις τεράστιες και εξισορροπείται mm -hmm. το θέμα και λέμε ότι ξέρετε είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο αυτό χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται Γι' αυτό και είπαμε ότι τρει οι πυλώνε τη δημοκρατία. Η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση, η νομοθετική εξουσία, δηλαδή η Βουλή, οι, οι βουλευτέ, οι 300 βουλευτέ τη Ελληνική Βουλή, και η δικαστική εξουσία. Τα τρία ανώτατα τα, 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 τα δικαστήρια, ο Άριο Πάγο, το Ελεκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο τη Λοιπόν, Όμω ισχύει αυτό. Είναι διακριτέ οι εξουσίε. Όχι βέβαια. Διότι ούτω ή άλλω η νομοθετική εξουσία είναι καθυποταγμένη στην ελεγκτική. Για λόγου που λέγαμε νωρίτερα, μην κάνουμε άσκοπε επαναλήψει. Ποιο βουλευτή θα σηκώσει κεφάλι. Αυτό. Στον κυβερνήτη. Στον υπουργό. Άρα λοιπόν η Τα μία... παράπονα των βουλευτών είναι ότι δεν του δέχονται οι υπουργοί για να ακούσουν τα θέματα των περιφερειών του. Έτσι. Χρόνιο. Διαχρονικό πρόβλημα. Και τι είναι το άμεσα το, 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 εκείνο το, το, το σημαντικό που θέλουν να επιτύχουν να καθυποτάξουν τη δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που εφαρμόζει τους νόμους μολονότι τους νόμους τους φτιάχνει η νομοθετική, η νομοθετική εξουσία την οποία νομοθετική εξουσία παραλαμβάνω την οποία παρεμβαίνει και χειραγωγεί η εκτελεστική. Ο αέωνα αγώνας της εκτελεστικής εξουσίας είναι να καθυποτάξει όσο μπορεί περισσότερο τη δικαιοσύνη. Θέλω να πιστεύω ότι στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους οι δικαστές μας είναι ανεπηρέαστοι, ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Μιλάς Α, για τους πρωτοδίκες και άντια. Για και όλο το φάσμα και... των δικαστών. Για όλο το φάσμα. Υπάρχουν βεβαίω και επίορκοι. Έχουμε δει δικαστές οι οποίοι πήραν η απόφαση και μετά από λίγο γίνανε πρόεδροι. Υπάρχουν πρόευροι. και ορισμένοι λίγοι επίορκοι. Άλλοι γίνανε βουλευτέ. Αλλά υπάρχουν και ορισμένοι. Εδώ είναι το χειρότερο για το επίορκο είναι επίορκο. Ψάχνει να για ποιο λόγο. Και τιμωρείται. Πώς θα κάνω όμως, δεν μπορεί να τιμωρήσεις, πώς μπορεί να τιμωρήσεις έναν δικαστή ο οποίος είναι φοβητσιάρης. Ο δηλός δικαστής είναι, είναι, αυτό που φοβόμαστε περισσότερο. Δηλός <Τιλώς> του να πάρει μια απόφαση που θα είναι μεγάλη. Δηλός που φοβάται ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει η απόφαση που θα πάρει. Ιδιαίτερα σε κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται και έχουν κοινωνική απήχηση σε τομείς που είναι σημαντικοί για την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή όσο περισσότερη και περισσότερο ανεξάρτητοι είναι οι δικαστέ τη. Ναι. Δεν, δεν, αντι, δεν, αντιλέγω σε αυτό που λες. Ε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι γιατί μα γράφουν και μηνύματα. Και τι να κάνουμε τώρα, να πάμε να πέσουμε από τον μπαλκόνι. Σε ποια δηλαδή, περίπτωση να πέσουμε. Που αφού δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν λύσει, δεν εισακούεται το αίτημά μα, δεν εισακούεται τη φωνή μα. Κατεβήκαμε, ματώσαμε, φάγαμε. Δεν πρέπει ξελό. να πέφτουμε από τον μπαλκόνι, διότι <clears throat> άμα πέσουμε από τον μπαλκόνι, πιθανόν τη δίνουμε και χαρά, λιγοστεύουμε. Εδώ πρέπει να πολλαπλασιάζονται αυτοί οι οποίοι ομοφωνούν και συμφωνούμε ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Και αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε σε κάθε ευκαιρία που μα δίνεται. Και η ευκαιρία που μας δίνεται, η μεγαλύτερη ευκαιρία, είναι τότε που μπαίνουμε στο παραβάν και εκλέγουμε αυτού που θέλουμε να μα αντιπροσωπεύσουν. <Και> Από εμά εξαρτώνται όλα. Εσύ πιστεύει ότι. Δηλαδή... Θε να περάσει κάτι σε ένα νομό, αν μπορούμε να ξεπεράσουμε το γεγονό. Το τραγικότερο γεγονό ποιο είναι. Ότι ο Έλληνα θέλει να βγάλει το μάτι του άλλου υπάρχει αυτός ο φθόνος που πολλές φορές εκπλήσει αρνητικά και λες δεν είναι δυνατόν για ποιο λόγο και το παρατηρούμε αυτό θέλουμε να, αυτό που λέμε το κλασικό να, να, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα θέλουμε να, να τον μιμηθούμε να υπάρχει άμυλα γιατί τα καταφέρει με το μόχθο του, με τη δουλειά του με, τα, με, τα, με, με, την νοημοσύνη του με την, με την ε, επιμονή του στην εργασία, ο φιλόπονος προχωράει Εάν δεν είσαι φιλόπονο και είσαι τεμπέλη, και, 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 γιατί θε να ψοφήσει κατσίκα το γείτονα. τι δεν θε να γίνει γι' αυτόν. Γιατί δεν αφήνει την οκνηρία σου, την φυγοπονία σου, την τεμπελιά σου, την, 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 την πολλέ φορέ και τον αμοραλισμό σου που σκέφτεσαι διαφορετικά. Ναι, ε, γιατί δεν κάνει αυτοκριτική, ρε παιδί μου. Δεν έτσι. Γίνεται, έτσι. έτσι. Τώρα, ναι. Έλλειψη αυτοσεβασμού και Έτσι. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι σε ατομικό επίπεδο. Πάντα, πάντα. Γι' αυτό έπρεπε να σκεφτούμε για ποιο λόγο αυτοί μα δίνουν τέτοια παιδιά. Μέσω των σχολείων, των, τον, ε, το το, τον, τον βιβλίων, το των σχολείων με λυπείς γνώσεις που μας ε, βγάζουν έξω από κάποιες πορείες που θα έπρεπε να έχουμε, να βελτιώνουμε και να έχουμε αυξημένη κατακεφαλή καλλιέργεια την ίδια ώρα που ανοίξει τη τηλεόραση και λες δεν είναι δυνατόν πρέπει να τη σπάσω σπάω γιατί δεν έχω πληρώσει ή δεν έχω λεφτά να πάρω άλλη. Δεν είναι δυνατόν γιατί, διότι έτσι θέλει το σύστημα πάντα. Την κατακεφαλήν καλλιέργεια του καθενό μα να είναι όσο το δυνατόν έχει φτάσει σε ύψος μοκέτας. Και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι μας. Και δεν πέφτω από τον μπαλκόνι όπως είπε ο καλός μας ή η καλή μας ακροάτρια. Αλλά θα πούμε στον διπλανό, θα πούμε στον φίλο μας, θα πούμε στον συγγενή μας, θα πούμε στην παρέα μας ότι ξέρετε ρε παιδιά τι γίνεται. Γι' αυτό και θέλουν βεβαίως να μας απομονώσουν να είμαστε να σε ένα κομπιούτερ, να, είμαστε μπροστά σε ένα μηχάνημα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με όλε τι επιπτώσει παρατηρούμε καθημερινά. Να μην συναντιόμαστε, να, ναι, να μην ανταλλάσσουμε απόψει. Πάει το ταβερνάκι, πάει το, καφενείο. καφενείο, οι μικρέ βουλέ των Ελλήνων που λέει ο Παύλο Παλαιολόγο ο χρονογράφο. Ναι, κύριε. Οι μικρέ βουλέ των Ελλήνων. Άντεμα. Λοιπόν, να φύγω από εκεί πέρα, παρόλο που τα περισσότερα μηνύματα μου είπα να σε στριμώξω πάνω, από τα, πάνω στα βουλευτικά και στα δηλαδή, θέματα τη Βουλή. Δεν έχω εγώ, να Ότι σημειά, ρε παιδί, ότι παιδί στις... μου, ότι είναι λέ, όλοι υποκριτέ, γιατί άλλα λένε στα, στα, έδρανα όταν είναι. που τα δείχνει τηλεόραση και άλλα λένε στα. Είναι φυσιολογικό. Στου διαδρόμου και στο καφενείο τη Βουλή. Είναι φυσιολογικό. Όταν δεν έχει επάγγελμα. Και βρίσκει επάγγελμα. Και αυτό το <laughs> κάνει επάγγελμα. Πρέπει να πάει καλά η δουλειά. Πρέπει να ξαναβγεί βουλευτή. Για να διατηρήσει, να παίρνει τα λεφτά αυτά και να λες τη μαμά σου ότι εγώ κάνω κουμάντο. Ότι είσαι αυτό που είσαι. Του αστυνομικού σου, το τζάμπα αυτοκίνητο, το κύριε βουλευτά και, και, και. Είναι φτιαγμένα ωραία. Περάστε κύριε που λέτε. Ναι, 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 έτσι. ναι. ναι, Περάστε, κύριε. Όταν ιδιαίτερα επαναλαμβάνω, δεν έχει επάγγελμα. Σε τι είναι αυτό. Παίρνουν χρήματα. Ναι, γι' αυτό έθεσα όρου. Ξέρει τι είναι να παίρνει χρήματα και να μην νομοθετεί. Ξέρει τι είναι να παίρνει χρήματα και να μην έχει Ξέρεις τι είναι να έχεις ασυλία για οποιοδήποτε θέμα. Ξέρεις τι είναι να είσαι νόμος περί υπουργών. Για πες μου, άποψή σου. Τι να πω, τι άποψή μου. Είχαμε συμβάλει όσο μπορούσαμε τότε, φωνάξαμε, ξαναφωνάξαμε, βελτιώθηκε. Εντάξει. Έπρεπε για όλους ισχύει ο χρόνος αποσβέσεως ένα έξι χρονικό διάστημα. Στα δύο χρόνια του βουλευτή υπάρχει να υπάρχει. Του υπουργού ή υπουργού, συγγνώμη. Όχι του βουλευτή. Αλλά Κοιτάξτε, ε, υποκρίνονται, επαναλαμβάνω. Το λένε όλοι μα το λένε, τα μηνύματα Η υποκρισία είναι μέσα στο μέλλον του Έλληνα. Και πώ θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία τώρα, δηλαδή πώς ο, ο, κόσμος κόσμο θα πιστέψει δηλαδή, στο, στη Βουλή, στο έργο τη Βουλή. Είναι θέμα πρωθυπουργού. Δηλαδή? Δεν τα έχει όλα ο πρωθυπουργό. Ναι, του. Ναι. Όλα τα όπλα δεν είναι στα χέρια του. Ναι. Όλε οι δυνατότητε δεν είναι στα χέρια του. Ναι, βεβαίω. Έτσι. Δε τι νόμοι προτείνονται. Mm. Και θα δείξω εγώ το θέμα πριν με ρωτήσει. Όλα τα θέματα μεταξύ ομοφιλοφιλών και δεν έχω τίποτα ακόμα από του ανθρώπου, οφίλου, εγώ πελάτε, ομοφιλόφιλος, οι οποίοι είναι υπέροχοι άνθρωποι. Ξεκαθαρίζουμε. Mm. Έτσι. Έχουμε βρει τα κόλπα τραμμοφοβικό, ατσιστής και ό,τι θέλουν κάποιοι, εμπαθεί. Mm. Τα θέματα τους έχουν λυθεί με το, mm. με το δίκαιο, με, με το σύμφωνο, σύμφωνο συμβίωση. Mm. Όλα τα θέματα του. Λελημένα. Όλα ενοχικό, ε, κληρονομικό, τα πάντα, οικογενειακό, Θε να πάρει να υιοθετήσει παιδί κατά μόνα, πα υιοθετήσει όποιον θε. Θυμάμαι τώρα, πιστεύω να ισχύει, θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, να αρκεί να έχει διαφορά μια πλήρου είδη. Ε, mm -hmm. υπάρχουν άνθρωποι και, και, τώρα μπορείς ναι, mm ναι. -hmm. λοιπόν αυτή η γάμη τι είναι ο γάμος και η τεκνοθεσία όπως το λένε και, γιατί αυτά είναι προκλητικά. Γιατί Αν τολμήσουν, είναι σοβαρό πάνε. Το θέμα αυτό ή δεν είναι. Πεφέρεις. Γιατί δεν κάνουν δημοψήφισμα. Να η δημοκρατία. Και να πούνε Ελλάδα εδώ, γι' αυτό ειδικά το θέμα, που είναι μια επανάσταση ηθών. Έτσι είναι. Και ιστορία. Ακριβώ. Ακριβώ. Και η Ελλάδα δεν είναι το κράτο το οποίο έγινε τώρα όπω έγινε το Ισραήλ, ναι. ούτε είμαστε χτεσινό κράτο όπω είναι το αυτό που σπεύσαμε να το πούμε Μακεδονία. Τα Σκόπια. Ξέρει, τώρα είπε μια λέξη δημοψήφισμα. Μπαίλντισε και ο Έλληνα πάλι με το δημοψήφισμα. Δεν μπαίλντισε, δεν έγινε ποτέ. Μία φορά ήταν και έγινε, δεν ξέρω πώ έγινε με του άλλου. Αλλά ψήφισε. Ναι, αυτό ήταν ένα ενωτευμένο πράγμα, ένα γελίο πράγμα το οποίο όπω στήθηκε. Δεν καταλάβαινε κανεί τι ζητούσε. Ναι, αλλά χάνει ο Έλληνα την εμπιστοσύνη του στην έννοια του. Μα το είπαμε, αυτό είναι δεδομένο. Έχει χαθεί ο σεβασμό ε, μεταξύ διοίκηση και διοικουμένου. Η εμπιστοσύνη. Η αρχή τη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια αρχή που να φωνάξει αυτόν τον τύπο που τον λένε Αδόρ, φίλε, δημοψήφισμα. Γιατί το αυτό που βγήκε του κόσμου, εσύ δεν το αποδέχτηκε και το, το έστρεψε. Έληξε τελείω αυτό, να μην ξανάρθει. Τελειώσαμε. Μιλάμε για άλλε εποχέ τιμωρήθηκαν, εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν, διαλύθηκαν, εκτέθηκαν, εξευτελίστηκαν. Ισυχά, αμαντρεφέ, μου το επαναφέρει. <laughs> Έγινε αυτό, θα μπει στο χρονοτούλαπο, θα μπει στο, στην άβυσο. Αυτό, πέταξε το. Τώρα τι, κάνουμε, τώρα τι κάνουμε. Για να μην πέσουμε από τον παλγόνι. Και τώρα λέμε, είναι θέμα πρωθυπουργού. Α, Και τι να αφουγκράζεται δηλαδή. τον κόσμο. Δεν έχει καλά μηνύματα, ναι. Σου λένε διάφορα μεταξύ του διάφοροι ή γύρω από σένα δεν έχει, δεν έχει αποκρισταλωθεί μέσα σου τι πρέπει να κάνεις. Ρώτα το λαό. Τι δημοκρατία έχεις. Και λες σας καλώ για ένα τόσο σοβαρό θέμα σε δημοψήφισμα. Που έχει πρακτική ωφελημιστική. Δεν είναι τώρα να θα μπούμε ή όχι, όχι στην Ευρώπη και, και το, να θα φύγουμε ή όχι. Και το οποίο εντάξει. πολύ απλά σήμερα μπορεί να γίνει και ψηφιακά, να μην έχει και κόστι μεγάλη. Ah, Α, ακόμα καλύτερη απόθεση. Όποιοι θέλετε δημοψήφισμα, μπείτε ψηφίστε. Για να δούμε και τη συμμετοχή σα και τη διαθεσιμότητά σα και που μου φωνάζετε και μου είστε συνεργοί πολίτε, μπείτε ψηφίστε. Να δούμε, θα μπείτε 80%. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κυβερνήσει οι οποίε ψηφίζουν από το 40%, παίρνουν 40% από το 40% που πάει να ψηφίσει. Εν περιπτώσει, νομίζω ότι είναι λυγημένο το θέμα και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργό θα κάτσει να το σκεφτεί καλά και θα το λύσει. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, πώ αισθάνεται ένα άνθρωπο, υπήρξε βουλευτή, που πάει κάπου να μιλήσει. Εγώ έφυγα βουλευτής. από βουλευτή όταν έγιναν υπουργοί και τα πόμολα, έτσι. Εντάξει, δεν το ξέρω. Και έφυγα ναι. ω ανεξάρτητο βουλευτή. Ναι. Να σου πω, ω ανεξάρτητο. <laughs> <laughs> πώ αισθάνεται. Θα, θα Με το δεδομένο είδε. υπουργείο. Θα το είδε αυτό. Πάει ένα βουλευτή να μιλήσει. Πάει ένα υπουργό να μιλήσει κάπου. Πάει πρωθυπουργό να μιλήσει. Πάει ένα αρχηγό κόμματο να μιλήσει κάπου. Και για να φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Υπάρχουν 15 μπροστά που του ανοίγουν το δρόμο με μηχανάκια, και υπάρχουν 20 που τον φυλάνε και 15 κλούβε που φυλάνε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι ρε φίλε για να με φυλάνε με ένα 500 αστυνομικοί και αυτό. Κάτι, κάτι δεν γίνεται καλά. Αυτό δεν το έχει, δεν περνάει στο κεφάλι του, ότι γιατί να με φυλάνε. Δηλαδή εγώ θα έλεγαν, είμαι καλό και κάνω το καλό και πάω καλά τη βάρκα, γιατί να υπάρχουν 50 κλούβε που στη Θεσσαλονίκη α πούμε να έχουν κλείσει του δρόμου. Για να πάει να μιλήσει ο Πρωθυπουργό. Ο κάθε Πρωθυπουργό και σε κάθε ε. κατάσταση. Αυτό δεν το βλέπει. Δεν το, το βράδυ που συζητάει, που σκέφτεται, δεν περνάει από το μυαλό του. Πιστεύω ότι περνάει. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το θέμα, διότι είμαστε και. Κοίταξε, η Ελλάδα δεν είναι αυτή που ήταν. Έτσι. Είμαστε στα σταυροδρόμι που έχει περάσει το κάθε καριδία Υπήρξε ένα φεγγάρι, να μην επαναλαμβάνω αυτά, αυτούς που εξαϊλώθηκαν, mm -hmm. κουλιαζότουσαν, έλεγε και αν έχει σύνορα η θάλασσα. Έτσι, ευτυχώ μα βοήθησε ο Θεός της Ελλάδος. Λοιπόν, δεν ξέρουμε ποιοι μπαίνουν, πόσο μένουν, πώς, τι μπαίνουν, κάνουν, yeah. τι τι, τι, τι κτλ. Λοιπόν, και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σε αυτό με βρίσκει ε, να είμαι σύμφωνος Ακόμα και όταν είναι μια υπερβολή. Ακόμα και όταν υπάρχει μια, ε, ας το πούμε, υπερφύλαξη, υπερπροστασία. Καλό είναι. Έτσι να μην, γιατί σκέψου να γίνει κάτι. Λοιπόν, πρέπει, πρέπει να υπάρχει, γιατί εγώ επαναλαμβάνω, δεν έχω εμπιστοσύνη στη σημερινή κατάσταση όπως έχουν διαμορφωθεί με την Ευρώπη παρατηρούσα μόνο mm -hmm. και να μην βοηθάει να λυθεί αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Άρα δεν σε θεωρεί κομμάτι τη, δεν σε θεωρεί εδαφό τη, δεν δε σε θεωρεί σύνορό τη. Όχι. Όλοι είναι για το τι κερδίζει κάθε χώρα τώρα, μην τα λάθουμε. Γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έμεινε μόνο στο νόμισμα. Δεν έχουμε οικονομική ένωση, νομισματική ένωση έχουμε. Κάθεται τώρα η ίδια ισχύ να μιλάμε τώρα το ευρώ στην Ελλάδα και το ευρώ στη Γερμανία.

Η Γερμανία. Mm -hmm. Βεβαίω. Η Ισπανία χτίζει αυτό το αεροπλανοφόρο το ελικοφόρο, τι είναι. Για, για, για ποιο λόγο δεν έχω καταλάβει, αφού και η Τουρκία είναι μέλο του ΝΑΤΟ και απογορεύεται να κάνουμε πόλεμο. Δεν ναι. μπορούμε να έχουμε ναι, πόλεμο. Ναι, ναι. Γιατί η ναι, ναι. Ελλάδα και η Τουρκία να έχουν το μεγαλύτερο ποσό να ξοδεύουν για αμυντικέ δαπάνε από όσο όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Αφού είναι δύο χώρε του ΝΑΤΟ ή με Έτσι δουλεύει το σύστημα. Ναι. Οι οποίε ποτέ δεν πρόκειται να κάνουν πόλεμο βάσει τη υπογραφή του στο ΝΑΤΟ. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν, Είμαστε γιατί. Είμαστε σύμμαχοι. Γιατί εξοπλίζομαστε. Είμαστε σύμμαχοι. Εξοπλίζονται οι σύμμαχοι. Ναι. Για να μην σκοτωθούμε μεταξύ μα Ο σύμμαχοι. σύμμαχοι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Λαμπρά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πώ τα ακούσει, εσύ, αλλά ο Αριστοφάνη θα γράφε υπέροχα πράγματα, έτσι. Βέβαια. Θα γράφει υπέροχα πράγματα. Σκέψω να ζούσε ο Αριστοφάνη. Σκέψου να ζούσε. Αρισ... Το, το τι θα κάνε. Σκέψω να ζούσε ο Αριστοφάνη. Θα σε πάω κάπου που για μένα δεν είναι μικρότερη σημασία, πονάει πάρα πολύ και δεν το έχουμε καταλάβει. Πνευματικά δικαιώματα, Βασίλη μου. Ναι. Yeah. Πνευματικά δικαιώματα που σε όλο τον κόσμο όσο πάει και μεγαλώνουν, όσο πάει και γίνονται πιο ισχυρά, όσο πάει και γίνονται πιο σημαντικά, δεν μπορεί να κουνηθεί χωρί ε, να τα έχει αυτά. Και στην Ελλάδα διαλύσαμε μια εταιρεία, μιλάω στο κομμάτι του τραγουδιού, στο οποίο συμμετέχει κι εσύ, διαλύσαμε μια κακώ λειτουργούσα εταιρεία, ε, και με, δεν φροντίσαμε, χωρί να έχουμε φροντίσει καθόλου για τη διαδοχή τη κατάσταση, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες δημιουργοί, τραγουδιστές, τραγουδοποιοί ε, σε αυτόν τον χώρο να μην έχουν σήμερα τα προστοζήν, να πεθαίνουν και να κάνουν με έρανο τις κηδείες τους, να μην έχουν ασφάλεια, να μην μπορούν να ζήσουν αυτοί οι οικογένειές τους και οι χείρε και τα παιδιά τους. Τι γίνεται εδώ? Ερημιά, δυστοπία. Για να μην βγούνε αυτοί οι συνθέτες που βγήκανε μεταπολεμικά και μετά. Διότι αν δεν βιοποριστεί, δεν ζήσει, δεν έχει να φά, πώ θα ασχοληθεί σε αυτόν τον τομέα και με τον πολιτισμό. Και γιατί να ασχοληθεί, με τον πολιτισμό. Ναι. Έτσι. Όχι ελληνικό πολιτισμό. Όχι ελληνική, ελληνική παράδοση. Δημιουργία. Όχι ελληνική ιστορία. Όχι ελληνική. ό,τι θε. Όχι. Ό,τι θέλουμε εμεί. Άρα λοιπόν, πώ θα βγάλει, α μην αρχίσω και λέω ονόματα τώρα. Μεγάλα ονόματα. Σήμερα, όταν δεν μπορεί να ζήσει από αυτή τη δουλειά. Για την πνευματική δημιουργία μιλάω. Ναι, γιατί να την κάνει αυτή τη δουλειά. Θα έρθει ο μπαμπάς σου και θα σου πει γιατί αγόρι ασφαλώς, μου να μάθει Μα έτσι λέει το σύστημα. Να σου τα κόψει όλα αυτά, να σε αποκόψει από το παρελθόν σου, να σε αποκόψει από την ιστορία σου, από τι παραδόσεις σου, από το δημοτικό σου τραγούδι, από τι πηγέ σου, από τον παππού σου, από τη γιαγιά σου, από τον τόπο καταγωγή σου. Γιατί... Πώ θα βγει, Είναι δυνατόν ποτέ να βγει σήμερα Μαρκόπουλο. Με τίποτα. Ε, με, τίποτα. δεν Με τίποτα. Με με τίποτα. Με με τίποτα. Με με τίποτα. Και να μπει με άλλου. Yeah, και άλλου. Λέω φύλοι. μια και το Μαρκόπουλο από την Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν. Ε, Γιατί όλα Βασιλάκι αυτά... μου θα έρθει ο παππού και θα πει γράφει ποιηματάκια εδώ πέρα. Αυτά αγόρι μου δεν πρόκειται να σου φέρουν νεφά. Δεν πρόκειται να. Mm -hmm. να... Δεν πα και δί... σου είπα δίπλα το που κοιτά που πάει σε αυτήν Για ποιο λόγο δεν είναι τι παίζουν, τι μουσικέ παίζουν σήμερα, τι τραγούδια παίζουν. Εξαφανίσαν τον ζούγει. Έχει φύγει. Εξαφανίσανε τα λαϊκά όργανα. Εξαφανίσανε παραδοσιακά όργανα που πρωταγωνιστούσαν. Που ήταν σολίστε καταπληκτικοί. Ποιοι είναι σήμερα, ακού. Και παράλληλα, και παράλληλα, έχουμε μια μουσική παιδεία που στα οδεία δεν μπορεί να διδαχθεί μπουζούκι, δεν μπορεί να διδαχθεί λαϊκά όργανα, δεν υπάρχει πρόγραμμα. Με, με το ζόρι, με το Θανάση πολυκαντριώτη προσπαθήσαμε να περάσουμε το μπουζούκι να γίνει συμφωνικό όργανο, να γίνει αποδεκτό από έξω προ τα μέσα να γίνει ένα όργανο το οποίο θα το διδάσκουν και θα παίρνουν πτυχίο και δίπλωμα τα Οι μεγαλύτεροι στην Ελλάδα δεν έχουν πτυχίο. Τι να το κάνει όταν δεν έχουν δουλειά. Βάζε, Τι να το κάνει όταν δεν έχουν δουλειά. Ωραία, πήρε το πτυχίο. Τώρα έχουν, όπω είναι πει, οι επιστήμονε. Ο, ο νέο γιατρό πήρε πτυχίο, ο νέο αρχιτέκτονα. Πήρε πτυχίο, ο νέο δικηγόρο. Τι να τα κάνει. Έχει προνοήσει το κράτο να πει, ξέρετε, κάποτε ήταν δύο σχολέ. Η νομική Θεσσαλονίκη και η νομική Αθηνών. Πόσου ε, έπαιρναν κάθε χρόνο, χίλια άτομα, 500 και 500. Έγινε και τρίτη στη Θράκη. Καλώ έγινε. Να μην κατεβαίνουν οι άνθρωποι και βάλετε σε έξοδα οι γονεί φτωχοί. Τρει. Γιατί ρε, δεν διαιρείτε το χίλια που παίρνατε με τα δύο πανεπιστήμια, δια τρία, αλλά προσθέτετε άλλα 500 άτομα, 1500 φοιτητέ το χρόνο. Τι θα γίνουν. Τι θα γίνουν. Πόσοι να γίνουν συμβολογράφοι. Από εκεί και ύστερα να γίνουν εισαγγελίε, να γίνουν δικαστέ. Περιορισμένο αριθμό. Το περιορίζει απ' έξω. Η ήδη θεωρεί ότι είμαι αρκετή. Πόσοι θα γίνουν δικηγόροι. Πάρτο. Δικηγόρο στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών με ταυτότητα 50.000. Κανένα δεν μπορούσε να το προβλέψει. Μπορούσαν. Τι έγιναν. Πολούσαν. Υποκρισία στον κόσμο. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Αυξάνε το αριθμό των εισαγωμένων στην νομική, στην ιατρική κλπ. Το κατάλαβε γιατί ποιότητα μιλάμε. Από τότε και συνεχίζεται και σήμερα. Λοιπόν, έγινε το μπουζοκι. Πήρε πτυχίο. Τι κάνει. Αφού στο ραδιόφωνο δεν παίζονται. Ναι. Λαϊκά τραγούδια, κάποιοι σταθμοί χαρακτηρισμένοι και χαρακτηριστικοί σταθμοί ότι παίζουν αυτό και αυτό και αυτό. Οι άλλοι παίζουν πολτό. Γιατί έτσι του επιβάλλει η κατάσταση. Αυτό που λέμε η νέα τάξη. Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει αυτή η νέα τάξη, παρόλο που πολλοί όταν τα λέγαμε αυτά, θυμάσαι πολύ καλά, Μας λέγανε συνωμοσιολόγους και πάρε άλλη μια ταμπέλα και άλλη μια ρε. Αυτά βλέπαμε ότι τα πράγματα πάνε εκεί πέρα και τα λέγαμε και τα συζητάγαμε. στις εταιρείε θησικογραφικέ, ναι, με, με απ' έξω εντολή και γραμμή, όπου να μην μπορεί να περάσει το λαϊκό τραγούδι, να σου λένε αυτό δεν έχει νόημα να το περάσεις Δεν το έχει μέσον, δεν φτάνει το τραγούδι εκτός από ορισμένα, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ε, το ταραβέρι που γίνεται με κάποιους πνευματικούς δημιουργούς με, με, σημερινούς με τους παραγωγούς, τον ταραβέρι που γίνεται με τους ιδιοκτήτες των σταθμών, το ταραβέρι που γίνεται με αυτούς που ελέγχουν την όλη κατάσταση στα πλαίσια του πολιτισμού, όλο αυτό που γίνεται βγάζει ένα αποτέλεσμα. Μα αρέσει, πρώτα τον Έλληνα, ο παλιός θα σου όχι, ο νέος ο οποίος δεν έχει συγκριτικά στοιχεία, για να κρίνει έτσι ώστε να πει η κρίση αυτή είναι αποτέλεσμα σύγκριση, δεν έχει να συγκρίνει. Έρχεται το παιδί, τώρα το νέο παιδί και ακούει αυτά. Δεν έχει ακούσει τα προηγούμενα. Δεν έχει ακούσει Χατζηδάκη. Δεν έχει ακούσει το δωράκι. Δεν έχει ακούσει Ξαρχάκο. Τότε που ακούγαμε εμεί και όλου του άλλου. Πλέσα, Σπανό, Κουγιουμτζή, Λοΐζο ε, 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 ο... ε, Μαρκόπουλο, τα λέμε ονόματα, Μούτσι. Δεν τα ακούει σήμερα αυτά. Σε μία, δύο, τρει σταθμού. Πώ θα διαμορφώσει άποψη και να πει, ξέρετε, ναι, Διαλέγω έχετε δίκιο, κύριε. Αυτό... Επέλεξα από αυτό... αυτά που ακούω, μου αρέσει αυτό. Ναι. Συμφωνούμε και αποδεκτό. Έτσι, σεβαστό. Μα δεν του δίνουμε στοιχεία συγκριτικά να συγκρίνει και να πει, ξέρετε, τι. ναι, ρε, κύριε. Ακούω ο ακούω ο Χατζητάκη και μου αρέσει ο, ο φ... Μίτσο. Ναι, Λέρω, ο Τάδε, να πούμε. Πώ το λένε αυτόν ο οποίο έχει άποψη με τα, τα τραπ. Τέλο πάντων, όλοι αυτοί δεν είναι τα παιδιά ναι. που κάνουν αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Ε, το ίδιο και με το θέατρο όμω. Φέτο φέτος, οι παραστάσει ήταν να γίνουν σε διασκευέ αρχαίων τραγωδιών. Όχι το έργο. Πώ θα το διασκευάσει, δηλαδή. Πόσο θα το φέρει στο σήμερα, δεν ξέρω εγώ, πώ θα το κάνει πιο μοντέρνο, πώ θα του βάλει με κάλτσε και παπούτσια και τέτοια να παίξουν και θα του βάλει στα αρχαία σου θέατρα μέσα, που είναι ο θείο τραγικό λόγο, που είναι καταρχήν ιαματικό για την ψυχή σου, και θα γίνει κοσμικό γεγονό αυτό που θα πάνε αυ, μόνο αυτοί που παίζουν τηλεόραση για να μαζέψουν τον κόσμο να, να παίξει μέσα. Δηλαδή, όλο αυτό το τουρλουμπούκι, ε, είναι πάλι στον ίδιο παρονομαστή που λε να, να ξεχάσουμε τη γλώσσα, την ελληνική, να μην υπάρχει παράσταση στα αρχαία ελληνικά για την αντιεμπορική. Μα εσύ είσαι κράτο εκεί και πρέπει να το επιδιώκει και πρέπει να το κάνει. Δύο παραστάσει φέτο θα πρέπει να είναι στα αρχαία ελληνικά. Και α πάνε 50 άτομα να την, να τη δουν αυτή. Αυτή είναι η δουλειά σου. Πρέπει να το επιχορηγήσει, πρέπει να το στηρίξει. Έχει όλα τα μέσα να το κάνει. Να στείλει και 50 σχολεία μέσα να το δούνε. Διαφωνεί. Καθόλου. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι δυνατόν όπως να κάνουμε αρχαίε παραστάσει χωρί αρχαία γλώσσα. Όπω ακριβώ Πρέπει να είναι, εγώ μου αρέσει να βλέπω είναι τρία. Θα ήθελα όμω να έχει περισσότερα τραγούδια και να παίζει και αυτά που λέει στα καλλιτεχνικά όλα αυτά. Ακόμα <σκυρίζω> και σε πειραματικό στάδιο. Να είναι όμω, να έχει ο άλλο ερεθίσματα. Να έχει ο άλλο στοιχεία να συγκρίνει. Και να πει, <σκυρίζω> <σκυρίζω> αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Το συγγνώμη. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Δεν ξέρω. Ή αν θε ξέρω για, ό, για όσα σου είπα προηγουμένω. Ναι. <σκυρίζω> <σκυρίζω> Πάντω. Αντός... πιάσαμε το τραγούδι που το ξέρουμε και οι δύο καλύτερα mm. βέβαια από έναν, από το Γιάννη α πούμε εδώ το φίλο μα. Διότι έχουμε ασχοληθεί με αυτό και είδαμε πώ ήταν τότε και πώ γίνεται τώρα. Και με πονάει που δεν ακούω ο Καζατζίδη. Με πονάει που δεν ακούω του αυτού που έχουν φύγει. Καταλαβέ, αυτοί οι οποίοι μάτωσαν και υπάρχουμε εξαιτία του. Υπάρχουν γενιέ μουσικών, γενιέ τραγουδιστών, γενιέ ε, συνθετών και παιδιά που βγήκανε. Τι τραγούδια έχει ο Νικολόπουλο. Τι τραγούδια έχει ο Σούκα. Τι τραγούδια έχουν γράψει αυτοί οι λαϊκοί, οι οποίοι δεν πήγαν σε οδυό. Δεν πήγαν σε Τι άφησε, ποιο, ποιο, ο και δεν μιλάω για Τσιτσάνι, δεν μιλάω για Παπαϊωάνου, δεν μιλάω, δεν μιλάω. Βγήκε και κάποιο, μου είπαν, και σατήριζε ένα τραγούδι του Τσιτσάνι. Ένα θρασίτατο πιτσερικά, μίλαγε για ένα, δεν θυμάμαι την, ένα τραγούδι του Τσιτσάνι, εμπάσχετο. Κοίταξε. Και η άγνοια, η άγνοια πολλές φορές είναι δημιουργία θράσους. Παράγει θράσους. Γιατί δεν θέλει να αισθανθεί ο άλλος υποτίθεται καλλιτέχνη ότι τελεί εν αγνία κάποιων στοιχείων και προσπαθεί αυτή την άγνοια του να την καλύψει με θράσος. Είμαστε σε αυτή την περίπτωση, φίλε Γιώργο. Γι' αυτό και είναι έτσι αυτή η σημερινή κατάσταση, η Παύλα Κατάδια, σε όλα τα επίπεδα. Διότι δεν υπάρχει απόλυτη γνώση. Είναι λίγο απ' όλα, μέσα σ' όλα, ξερόλα. Και έτσι είναι όλος αυτός ο πολτός που παρατηρούμε σήμερα. Και όποιος, αν θες σε παρακαλώ διέψευσέ με να συμφωνήσω μαζί σου. Με στοιχεία όμως, με επιχειρήματα όμως. Γι' αυτό και δεν απολαμβάνουμε τίποτα. Σε κάτι που του μόνο ή σε κάτι αυτό που παρουσιάζουν ένα, 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 ένα σύνολο τραγουδιών που έχει, που λέμε ποιότητα, δεν θα πάω να ακούσω. Κάποτε υπήρχε να πάω να ακούσω. Μετά να πάω να ψυχαγωγηθώ. Ή να πάω να διασκεδάσω. Τρία διαφορετικά πράγματα είναι ναι, αυτά που πε. Επέλεγε. Επέλεγε. Ακριβώ. Είναι το ναι, μικρό κέντρο ναι, ναι, με, με σχήματα ναι. περίεργα που υπήρχαν κάπου μικρά μαγαζιά και υπήρχαν και τα μπουζούκια. Τα οποία ήταν τρία ναι. διαφορετικά πράγματα που επέλεγε ανάλογα με την. Τώρα δεν είναι τίποτα πολλά. πολλά. Ναι. Τίποτα πολλά αυτά. Δεν ξέρω. Τέλο Λοιπόν, ε, δεν θα προλάβω ποτέ να σε εξαντλήσω στις, και να στις ερωτήσεις που έχω να κάνω με σένα. Εσύ ε, μιλάς για τα πάντα και έχεις, ε, έχεις άποψη και σεβαστή και... Και εμπειρία. Και εμπειρία. Κατά τον Όσκαρ μα... Βάιλντ, εμπειρία λέει το σύνολο των λαθών μου. <laughs> ε, ένα θέμα φλέγων σήμερα που απασχολεί και τα νέα παιδιά. Η τεχνητή νοημοσύνη. Η έξιμη τεχνολογία. Το οποίο θα την αντιμετωπίσει και στα δικαστήρια αύριο μεθαύριο. Ε, Επειδή ε, είπαμε για τραγούδι. Μακάρι και... να προλάβω. Όχι τα λέμε μεταξύ μα τώρα. Έλα, έλα. Αλλά είναι σε προβληματικό. Κυκλοφορεί τώρα. ένα τραγούδι αυτή τη στιγμή, το γνωστό τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και του το Υπάρχο, που ε, τραγούδισε αξεπέραστα ο μεγάλο τέλειο Καζατζήδη ο Αδευτέρωτο, με τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου, ο οποίο δεν το είπε ποτέ, δεν το τραγούδισε ποτέ. Και λοιπά και λοιπά. Και κάνει πιένε στι στις θεάσει και στα βιού που μετράνε οι πιτσυρίκε. Ναι. Και τα πιτσυρίκε. Τι κάνει ο Νικολόπουλο. Τι, τι, τι μπορούσε και να και κάνει. Και η αδερφή ο... του Πιθαγόρα. Τι, τι, θα... τι, κάνουν. Όχι, τι κάνουν οι Πού δημιουργοί. Πού το έπαιξε αυτό που ακούστηκε. Στο διαδίκτυο είναι. Στο, Στο διαδίκτυο. Είναι. Με γνωστά. Με γνωστό ιστότοπη. Ναι, 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 ναι. Θα κάνουν αγωγέ και ζητάνε αποζημιώσει. Α, 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 Άλλου θέλω να σου πω. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Το άλλο το σατανικό δεν μπορώ να σου πω. Το ηθικό κομμάτι. Δεν υπάρχει. Ε, ήθελε ο δημιουργό να μην το μην πει ναι. αυτό ο τραγουδιστή. Όπως... Ήθελε αυτό ο πεθαμένο τραγουδιστή να πει αυτό το τραγούδι. Αυτό που του έφτιαξε εσύ. Γιατί του έτσι κάνανε. Πήραν με ένα λογισμικό τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου, την τεράστια φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου. Έτσι. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα Έτσι. Και την βάλανε να πει ένα τραγούδι. Ήταν και φίλο μου και πελάτη μου. <laughs> όμω. Εδώ υπάρχει μια ηθική διάσταση Σκέπτομαι, αυτό το πράγμα. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ ότι έρχονται χρόνια πολύ άγρια κάτω από τέτοιε συνθήκε που λε. Δεν θα ρωτάει κανένα. Και δεν θα τολμάει κάποιο ή δεν θα έχει τα μέσα να πει ότι ξέρει τι διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Σκέψου. Έχει βγει ένα τέτοιο πράγμα που δεν μπορεί να μάθει καταρχήν. Αν πα στη δίωξη που είναι πολύ, πάρα πολύ καλή στη Γάδα, τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, Υπάρχουν πράγματα που σου λέει δεν γίνεται. Ή θέλουμε πολύ χρόνο να πάρουμε απαντήσει. Πάνω που είναι τσακάλια. Σκέψω τι χρόνια έρχονται με τη τεχνητή νοημοσύνη που λε, που ένα απλό πράγμα και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Και τι έρχονται, τι επέκεινα, τι, 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 τι θα γίνουν σε λίγα χρόνια όσον αφορά την καθημερινότητά μα. Γιατί λες τώρα πήραν τη φωνή του Αγγελόπουλου και τον έκαναν να λέει αυτό το πράγμα. Έτσι. Σκέψω τι άλλα θα μπορούν να κάνουν. Ναι, παραδείγμα του χάρη, εσύ θα έναν πελάτη σου, και θα σου βγάλει ο αντίδικο δικηγόρο η φωνή του που να παραδέχεται ότι το έκανε αυτό που εσύ προσπαθεί να ισχυρίσει ότι δεν έκανε. Και δεν έκανε όντω ο άνθρωπο. Και σου λέει, ορίστε κύριε, εδώ το παραδέχεται να το βίντεο, να ηχογράφηση. Και αν να... μπορεί να το δει αυτό, να το διαπιστώσει πραγματογνώμονας. πραγματογνώμονα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εάν δεν μπορεί ο πραγματογνώμονα, τότε τέλη. θα γίνομαι, γίνομαι ζούγκλα. Θα γίνει χαμό. Τότε δεν υπάρχει. Το φοβάσαι αυτό. Απόλυτα το φοβά. Εδώ φοβάμαι όταν διάβασα, φοβήθηκα ότι μπορούμε να έχουμε χάσει και τον έλεγχο στην ε, ε διασυνεννόηση των ρομπότ. Ναι. Όταν, στις συνομιλίες, όταν συνεννοούνται τα ρομπότ, τα μην μπορούμε να ελέγξουμε σε ποια γλώσσα μιλάνε και τι εννοούν αυτά που λένε. Και τι σκέφτονται να κάνουν. εγώ Σκέψω. Ωστόσο όμως, Λες. Λέει ο Μουσαφέρη που τον επικαλέστηκε, έχει ένα στίχο του που το έχει πει ο Έμνε. Μιλάμε, μιλάμε συνέχεια για φίλου μα, Βασίλη, και λέμε Ο Έμνε και Έμνε, με το σαρίτο Γιώργο. Λέει και να, να πει πω χάλασε ο Ντουνιά όταν δει ρομπότ να κλαίει. Θα του βάλει μια τέτοια νοημοσύνη που θα αρχίσει να αποκτάει και ένα λογισμικό συνέστημα. Λογισμικό συνέστημα. Mm. Κοίταξε να δει όμω. Σε τέση τρομερή εξέλιξη που μπορεί να έχουν τα ρομπότ. Λέμε τώρα μια εκδοχή. Μήπω είναι και καλύτεροι δικαστέ. Τα ρομπότ. Από κάποιου οι οποίοι είναι σε μια κατηγορία που λέγαμε προηγουμένω. Ε? Τώρα μου δεν βάλει την ερώτηση. Ωραία, μου αρέσει η ερώτηση. Μ' αρέσει τα η ρομπότ, σου. Τα ρομπότ θα έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Εδώ... να μπορούν να αδικούν, να θέλουν να αδικήσουν και να το κάνουν. Αν το το βάλει στο λογισμικό, θα μπορεί να το κάνει. Θα υπάρξει τέτοιο λογισμικό. Αν υπάρξει τέτοιο λογισμικό και φτάσουμε στην εποχή του ρομπότ, τότε θα έχουμε θα υπάρχει η απόλυτη καταστροφή. Θα, θα καταργηθεί το ανθρώπινο είδο. Θα, θα, θα γίνει μια άλλη κοινωνία, όπω εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι και οι χτιόσαυροι και οι τυρανόσαυροι. Θα εξαφανιστεί ο άνθρωπο. Μήπω έχει ξανασυμβεί. Και Μήπως... θα υπάρχουν άνθρωποι ρομπότ. Μήπω έχει ξανασυμβεί αυτό στην ιστορία του πλανήτη. Πιθανόν. Έχει <εξακούσει> για παλιότερε τεχνολογίε, παλιότερε πολιτισμού χρόνια, που πήγαν καλύτερα. Σε εκατομμύρια χρόνια φτιάξανε το τέλειο πράγμα δισεκατομμύρια και μετά. Σε εκατομμύρια χρόνια ο πλανήτη γη. Υπήρξαν ένα. Δεν υπήρξαν οι δεινόσαυροι. Τελειώσανε. Υπήρξαν οι πρωτάνθρωποι. Υπήρξαν. Ένα. Οι εξελίχθησαν. Δεν ξέρω. Εξαφανίστηκαν και έγιναν άλλοι. Δεν ξέρω. Μην μου ψάχνει εκεί πέρα. Δεν μπορώ. Δεν έχω τη δυνατότητα να σου απαντήσω και την ικανότητα να σου απαντήσω, διότι υπολογίζω μόνο, προβληματίζομαι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα αστικά δικαστήρια, ουσιαστικά έχει καταργηθεί το ακροατήριο. Ακόμα και οι μάρτυρε πάνε στου συμβολογράφους κάνουν μια, μια δήλωση, προφανώς η δήλωση αυτή είναι καθοδηγούμενη, ε... θα πείσουν αυτά ε... και αυτά. Ναι, ακριβώ, την υπογράφουν και την δίνουν στο δικαστήριο. Είχα διαφωνήσει με τον τότε υπουργό και λέω αυτά μην τα να κάνετε, γιατί θα καταστρέφετε τη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι έρθει ο μάρτυρα, να υποβληθεί, να του υποβάλει ερωτήσει, να υποστεί τη βάσανα των ανταποκρίσεων, να δει την ψυχοσύνθεση του, αυτή, του για μένα και είναι... στα μάτια του να διαβάσει την ειλικρίνεια, θα δει πώ απαντά, μία απάντηση μπορεί να δημιουργήσει, μία άλλη ερώτηση, Ερώτηκα, αυτή, μία άλλη ερώτηση είναι... μπορεί να σε οδηγήσει την απάντηση που χρειάζεται ο δικαστή, για να οδηγηθεί, για να οδηγηθεί σε δίκαιη κρίση, ή του βάζει έτοιμη την έργη βέβαια, σε ψυχολογράφη. Θα παίρνει σπίτι το δικαστή να σου βγάλει απόφαση. Συμφωνεί κύριε Καπερνάνε. Απολύτω όχι. Όμως γίνεται και λες εδώ θα είναι έτσι αν λειτουργούν τα ρομπότ και τα ρομπότ τους δώσεις πραγματικά δεδομένα αφού δεδομένα, προηγουμένως πεις ότι έγινε διαζώσεις ο έλεγχος του μάρτυρα κατά πόσο λέει την αλήθεια ή λέει ψέματα να σε διευκολύνει ο κύριε ρομπότ για να βγάλεις απόφαση. Διότι τότε αυτό θα λειτουργεί ως ρομπότ δεν θα έχει εμπάθεια ή δεν θα έχει αλληψή γνώσης ή δεν θα έχει Συναισθήμα. έλλειψη, έλλειψη αντικειμενικότητας ή έλλειψη αμεροληψίας. Δηλαδή το μόνο που μας σώζει είναι μια ρομποτοποίηση της δικαιοσύνης ας πούμε. Δηλαδή δεν δηλαδή, έχουμε αποτύχει δεν τόσο σώζει, ως άνθρωποι. Δεν μας σώζει. Αλλά στα έχουμε χρόνια αποτύχει που έρχονται, τόσο ως κοινωνία δηλαδή. Τόσο πολύ... χρόνια που έρχονται όπως γίνεται κλιματική αλλαγή θα γίνει και αλλαγή σε επίπεδο όντων. Το βλέπεις γίνεται. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα πέσουν μέσα 6 ώρες 1,5 εκατομμύριο τόνι νερού που έπεσαν στο Βόλο πέσανε οι επιστήμονε και λέει αυτό, δεν το περίμενε κανένα. Ό,τι και να είχαμε κάνει με τα προηγούμενα δεδομένα, αυτό δεν θα μπορούσε να αποσωβηθεί ω καταστροφή δηλαδή. Και έγινε για πρώτη φορά. Όταν γίνεται για πρώτη φορά, α, γίνεται, φυσικά θα γίνει και δεύτερη και τρίτη. Κατά πόσο ναι. προετοιμάζεσαι να αν... αντιμετωπίσει τέτοια, τέτοια προβλήματα. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή, κρίση ή οτιδήποτε άλλο θέλει να λέγεται. Αλλά άλλη ιστορία αυτή. Ε, να σε πάω σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο το θεωρώ εξίσου σημαντικό. Τα σχολεία, τα παιδιά, ο τρόπος λειτουργίας, το πώς μιλάμε στα παιδιά μας, σε ποια γλώσσα, με ποιους άλλους τα βάζουμε μαζί, να μαθαίνουν γράμματα, ποιο είναι ο δάσκαλο αυτό, αν είναι καλά ο δάσκαλο αυτό, αν έχει προβλήματα αυτό ο δάσκαλο, αν έχει θέματα αυτό ο δάσκαλο, αν είναι παρκή αυτό ο δάσκαλο και μπορεί να είναι όταν είναι στα 30 το που διορίζεται, αν διορίζεται τα 30, αλλά στα 40 είναι, τα 50 είναι, μήπω έχει βαρεθεί, μήπω θέλει να φύγει και τον κρατάμε εκεί και το παιδί είναι αναγκασμένο να μαθαίνει γράμματα με αυτόν ή να είναι σε αυτό το σχολείο το οποίο δεν έχει αυλή, το οποίο στάζει από πάνω κλπ. Ε, κοίταξε, θα σου απαντήσω μη έχοντας την απόλυτη γνώση για να πάρω θέση υπευθυνή αλλά θα σου, παρα, θα σου απαντήσω παραθέτοντας πραγματικά γεγονότα τα οποία βίωσα εγώ κατά τη διάρκεια της ζωής μου από μικρό του δημοτικού μέχρι σήμερα τότε τα βίωσα ως ε, πραγματικότητα σήμερα τα βιώνω διαβάζοντας στις εφημερίδες ή ακούγοντας τηλεόραση όσες φορές χρειαστεί να ακούσω ειδήσει. Όταν ε, εκείνη την εποχή, την μεταπολεμική εποχή που ήμασταν εμεί στο Δημοτικό, η Ελλάδα γιατρευε τις πληγέ τη. Ε, οι γονεί των παιδιών, οι Έλληνε τότε δούλευαν ήλιο με ήλιο. Έτσι, τα χτιμάσαι αυτά και στην Κρήτη το ίδιο. Α, όλη η Ελλάδα. Από ήλιο που λέγανε. Ακριβώ. Λοιπόν, δεν, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα παιδιά του και δεν μπορούσαν και να τα ελέγξουν. Ο φύλακα άγγελο λοιπόν τη οικογένεια τότε, ήταν ο δάσκαλος που τότε ήταν και πολλοί παπάδες δάσκαλοι. Ο σεβασμό του παπά τότε, θυμάμαι πιτσιρίκια, πιάμε, τρέχαμε και του φιλούσαμε το χέρι όλα τα παιδάκια. Το δάσκαλο τον φοβόμασταν περισσότερο από τον πατέρα μας και τον σεβόμασταν. Γιατί εκεί μάθαμε τα πρώτα γράμματα και μάθαμε τι σημαίνει η ήθος και τι σημαίνει κοινωνική καλή συμπεριφορά. Ο δασκαλάκο του χωριού, θυμάσαι και την ταινία. Ακριβώς, ται, ται, ακριβώς, αυτό, ναι. ακριβώς. Σήμερα οι συνθήκε ήτανε άφηνε στο παιδί, στο δάσκαλο. Γιατί ήσουν στο χωράφι, τέλο. Και επιθεωρητές θυμάμαι που επιθεωρήσαν τους δασκάλου. Όπως και στο γυμνάσιο ερχόντουσαν οι επιθεωρητές που θα επιθεωρούσαν του καθηγητέ. Μιλάμε τώρα για επαρχία έτσι. Τώρα... Διάβασα στην εφημερίδα ότι εκλήθη η εισαγγελέα ή προς, κατέφυγαν στον εισαγγελέα διαμαρτυρώμενοι οι γονεί ενό παιδιού σε ένα σχολείο στο Καλαμάκι, νομίζω, διότι η δασκάλα οι γονει ενος παιδιου παρατήρηση στο παιδί του δημοτικού που πήγε στο σχολείο με φουστανάκι. Και έκανε παρατήρηση στο παιδί του δημοτικού και ήρθε παραπονούμενοι οι γονεί, ήρθαν παραπονούμενοι και τελικά κατέφυγαν στον εισαγγελέα. Εναντίον τη δασκάλα. πρωτό εάν θέλει ο σημερινό δάσκαλο, ο οποίο είναι ανάλογου ήθου οτιδήποτε με εκείνον τον παλιό δάσκαλο και θέλει να προστατεύσει και θέλει να βοηθήσει το παιδί και να το προστατεύσει παράλληλα σε σχέση με τους πολλαπλάσιους κινδύνους που υπάρχουν σήμερα. Με τι ενδιαφέρον. Γιατί να ξαναενδιαφερθεί για αυτό το παιδί. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να φορέσει. Γιατί να κάνει παρατήρηση το παιδί. Γιατί να δει το παιδί σαν δάσκαλο και να μην το δει σαν δημόσιο πάλιλο. Να πάει να διεκπαιρεώσει αυτό που του λέει το Υπουργείο όπω τα λέει. Ότι στην αυτήν, στην, τι έλεγε η άλλη, Uh, στην προκυμαία της Μύρνης συνοστισμός. έγινε συνοστισμός. Έτσι, τη θυμάμαι βουλευτήνα την ώρα που uh, ε, από τι αμεφόρο τιμής όρθι ενός λεπτού σιγή για τις uh, μνήμη των ποντίων και των μικρασιατών κλπ. Έφυγε και πήγε τουαλέτα. Συμβαίνουν αυτά σήμερα. Ναι, Μου ναι, έφυγε χρόνια. και πήγε πήγε τουαλέτα. Δεν υπάρχει ένα κανονισμό που να λέει έφυγε Πα τουαλέτα την Λείπει ώρα πήγε. Το... Ότι πήγε τουαλέτα. Yeah. Δεν πήγε κανένα. Μόνο αυτή. Η οποία είχε γράψει αυτό. Και έφυγε. Επιδεικτικά. Είναι διαφορετικέ εποχέ. Ο δάσκαλο σήμερα Βάλετε από την ώρα που ξεκινάει να μάθει να γίνει δάσκαλο. Από τα εγχειρίδια του Υπουργείου. Από αυτά που του γράφουν να διδάξει. Είναι μερικοί οι οποίοι αντιδρούν. Αλλά τι να κάνουν. είναι το ψωμί του. Είναι η εποχή μας. Ανάγκεται στο τι ανεχόμαστε. Ανάγκεται στο τι προβληματιζόμαστε και πώς τον προβληματισμό μας τον κάνουμε ανάγκη και τον αναγκάζουμε τον πολιτικό να τον εστερνιστεί και να αλλάξει η νοοτροπία. Τα λες ρε Βασίλη μου, αλλά μοιράζει και πολλά συγχωροχάρτια ταυτόχρονα. Τα συγχωροχάρτια τα επιβάλλει το σύστημα. Εκεί που θέλει και εκεί που δεν θέλει τιμωρεί. Δηλαδή... Για παράδειγμα είμαι εγώ. Ε... Ε, αυτό, δηλαδή, είπε δεν συμφωνώ έκανα, όταν άντε εμένα για... μου άνοιξαν του λογαριασμού είναι γιατί έκανα επίκαιρη ερώτηση για το 2% που έπαιρναν κόμματα. κάποια κόμματα για κάθε σύμβαση με τη Siemens. Πώ είναι δυνατόν, πώ έγινε, να μάθουμε, να πληροφορήσουμε και του ψηφοφόρου μα, να πληροφορηθούμε κι εμεί και έγινε αυτό πολύ απλά. Όσους, όσοι είναι και λένε κάτι που αυτό βολεύει το σύστημα. Ναι, αλλά υπάρχουν και... κάποιοι άνθρωποι που λένε διαφωνώ, γεια σου. Τέλο. Δηλαδή, ο δάσκαλος δεν μπορεί Κοίτα, να ξέρω, το πει, πάω να. εγώ το είπα το γεια σου. Στη λαϊκή. να λαϊκή. Δεν, το μπορεί, εγώ, το το δεν εγώ, μπορεί να το πει ο πολιτικό, δεν μπορεί να το πει ο βουλευτή. Εγώ και συγγνώμη για το εγώ, εγώ το είπα το γεια σου γιατί γύρισα στη δουλειά μου. Α, <laughs> σωστό και αυτό. Ο, ο άλλος άλλος δεν να, να πει γεια σου γιατί πού θα πάει. Στην αεργία ή στην ανεργία. Και πού θα πάρει τα μισά λεφτά αυτά που του παίρνουν. Και πολλά λέω. Υπάρχουν θέματα τα οποία ανάγονται σε άλλες σφαίρες. Κάποιος θα πει γεια σου και έχουν πει και άλλοι γεια σου. Αλλά πήγαν στις δουλειές τους. Και λέει άλλος πες μου αυτό κάνω. Δεν θες φεύγω. Έχει την παρέτησή μου ότι ώρα θες. Υπάρχουν. Αλλά λίγοι. Πάντως αυτή η χώρα πήγαινε μπροστά από τους λίγους πάντα. Έτσι δεν πήγαινε ποτέ από τους πολλούς. Η Ιστορία γράφουν οι παρέε. Ναι. Δεν γράφουν <laughs> <laughs> οι πλειο... πλειοψηφίε. <laughs> λοιπόν, Βασίλη μου, τελειώνει ο χρόνο εδώ πέρα. <laughs> δεν ξέρω αν θε να πει κάτι και δεν πρόλαβε να το πει, δεν μπόρεσε να το πει. Δεν είχαμε το χρόνο, ή μα πει έτσι κουβέντα που δεν το είπε. <laughs> Καλό θα ήταν να μου τα θυμίζει εσύ, Γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου και δεν ξέρω τι να πω. <laughs> Αλλά εύχομαι. Εύχομαι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει και άλλο περιθώριο χρόνου εάν δεν αλλάξουν κάποια βασικά πράγματα στην ελληνική κοινωνία τότε θα μπούμε σε ένα άλλο κύκλο και θα είμαστε ε, αδόκιμοι θα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε την καθημερινότητά μας, τα δικαιώματά μας δεν θα μπορούμε να προστατεύσουμε την οικογένειά μας η οικογένεια βάλεται, η οικογένεια διαλύεται ο, οι αρμοί που κρατούσαν την κοινωνική συνοχή τρίζουν επικίνδυνα. Φοβάμαι ότι επέρχεται διάλυση αν δεν λάβουμε μέτρα. Και βλέπουμε αυτή την παιδική βία που με κάνει να φοβάμαι πάρα πολύ. Την παιδική βία να αυξάνεται, να πολλαπλασιάζεται. Διότι όταν ο γονιός δεν μπορεί να αποπτεύσει το παιδί του 12, 13, 14 ετών και όταν δεν μπορούμε να απομακρύνουμε τους πολιτές που πουλάνε ναρκωτικά ακόμα και στα δημοτικά σχολεία και όταν βλέπουμε ότι έρχονται αυτές οι άγριες καταστάσεις σε επίπεδο ανθρώπου, διπλανού, γείτονα, συγγενή, ε, να τα αποτρέψουμε, να τα επαναφορούμε σχετικά σε μια προηγούμενη κατάσταση, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, με πιάνει τρόμος. Όπως τρόμος, φίλε μου Γιώργο, με πιάνει όταν ε, σκεφτώ εάν αυτό το 1,5 εκατομμύριο τόνι νερού σε έξι ώρες που έπεσε στο Βόλο, έπεφτε στην Αθήνα τι θα γινόταν. Αυτό φοβάμαι τώρα σαν περιφερειακό σύμβουλο. Και αυτά θα προτείνω. Εάν σκέψουν να έπεφτε αυτό στον λιγαβητό, με τέτοια ένταση, να πάρει το χώμα του λιγαβητού, όπω είναι, ξέρεις Οι πέτρες και το. και να το πετάξει στο κολονάκι. Να το μεταφέρει στου αμπελοκύπου από κάτω. Θα είχαν πνιγεί άνθρωποι μέσα στη λάσπη. Θα έχει γίνει μία ατελείωτη καταστροφή. Διότι εκεί τουλάχιστον είχαν και ποτάμια και μπορούσε να περάσει. Εδώ τι θα γίνει που έχουμε χτίσει απέναντι και πάνω στα ριάκια του ηλισσού και του Κυφισσού και των χυμάρων που πέφτουν από τον ημιτό. Εδώ, θα, εδώ είναι εδώ, τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και μπρος που έρχονται οι κίνδυνοι πλέον χτύπησαν δεν χτύπαν την πόρτα μας μπήκαν μέσα στο σπίτι μας. Όταν μπήκανε στο σπίτι του Βόλου, μπαίνουν και στο σπίτι το δικό μας. Αυτά είναι τρομακτικά, μόνο που να τα σκεφτούμε. Αν ποτέ όλοι μαζί, να δούμε τι θα γίνει. Είναι, ο Μετσοτάκη, έχω την εντύπωση ότι έχει την ευκαιρία που δίνεται για πρώτη φορά, που υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν, που του έχουν εμπιστοσύνη, να κάνει αυτά τα πράγματα, μπα και αρχίσουμε να λειτουργούμε όλοι μαζί, Μα εμφυσίσει δηλαδή ότι, να ρε, γίνονται προσπάθεια. Να γίνεται αυτό, γίνεται τούτο, γίνεται εκείνο, γίνεται εκείνο. Χωρί ιστοροβουλίε, χωρί μικροσυφέροντα, χωρί μικροψυχίε, χωρί υπολογισμού προσωπικού. Α, να κάνω τούτο, να κάνω εκείνο σε προσωπικό επίπεδο. Για ψηφάλακια.